Καλό γάμο του γιου του Κομινού Χατζηλέρη, όπου παντρεύεται ο γιος του, το Σαββάτο. Έτσι με την ευκαιρία, μια κοινή μουσική εδώ, να κάνουν και κάτι εδώ πέρα. Δωρεά θα είναι είσοδος, δεν χρειάζεται να πληρώσει κανένας τίποτα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για να έρθετε αύριο το βράδυ στο Mama's Greek Cuisine, Ισοτάπος Prince. Είσοδος ελευθέρα για όλους. Για τους φίλους οι οποίοι θα έρθουν στη μεγάλη μας την κρουαζιέρα, να τους υπενθυμίσω, μην ξεχάσετε, είναι την Κυριακή. Αν με ακούτε ή με βλέπετε, σημειώστε κάτω τι πρέπει να έχετε. Να πάρετε τα διαβατήριά σας. Εάν έχετε ελληνικό διαβατήριο και είστε στην Αμερική με πράσινη κάρτα, να πάρετε και το διαβατήριό σας και την πράσινη κάρτα μαζί. Διότι δεν σας εγγυούμεθα, εάν ξεχάσετε την πράσινη κάρτα και έχετε το διαβατήριο, στο καράβι σας το λέω, δεν πρόκειται να μπείτε, διότι πολλές φορές είναι πάρα πολύ αυστηρό το security. Είναι πάρα πολύ αυστηρό το security για να μπουν στα καράβια. Λοιπόν, μην ξεχάσετε διαβατήρια, ελληνικά και πράσινες κάρτες. Εάν είστε από την Ελλάδα, που έχουμε πάρα πολλούς από την Ελλάδα, δεν χρειάζεται να έχετε πράσινη κάρτα και το διαβατήριό σας. Αυτό είναι αρκετά. Αν έχετε αμερικανικό διαβατήριο, φέρετε το αμερικανικό διαβατήριο. Αν ξεχάσετε τα εισιτήριά σας, δεν υπάρχει πρόβλημα, μείνετε ήσυχοι, έχετε πληρώσει την κρουαζιέρα, το καράβι σας περιμένει στο κομπιούτερ το όνομά σας, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Από τα άλλα τα λεωφορεία φεύγουν την Κυριακή το πρωί, 6:30 να είσαστε στο πρώην Millennium Travel, εκεί που το Drive Lancers, στο Winn-Dixie, στο Tarpon Avenue, στο Pinellas Avenue, στο Tapo Springs. 7 η ώρα φεύγουν τα λεωφορεία. Να είσαστε νωρίτερα για να μπείτε, όλες οι θέσεις είναι ρυθμισμένες. Επίσης στις 7 η ώρα να είσαστε στο Κρήγορε, στο Kmart Plaza, όπως πάντα. Έξω από το Kmart Plaza θα είναι τα λεωφορεία. Περιμένετε, 7 η ώρα φεύγουμε από το Tapo Springs, μας παίρνει περίπου 15 λεπτά, δεν έχει τράφικ το πρωί και θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, αυτά για την κρουαζιέρα μας, θα περάσουμε καλά. Όπως βλέπετε έχουμε και την καινούρια την κρουαζιέρα για το 2016 που θα είναι 16 Ιανουαρίου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε κοντά μας και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κεφαλήνων και Ιθάκης, ο Οδυσσέας, ο μεγάλος Οδυσσέας. Κύριε Πρόεδρε Γιάννη, καλησπέρα, σε καλωσορίζουμε. Να σε καλά, Άγγελα, και εγώ καλησπέρα από όλους τους Κεφαλονίτες όλου του κόσμου, έτσι. Βέβαια, από όλου του κόσμου, γε. Βέβαια. Λοιπόν, τα νέα σου και πώς πήγε το ταξίδι από εδώ στο Καναδά? Καλά, κανένα πρόβλημα, όλα καλά. Ωραία, μπράβο. Για να σε βάλουμε και στην οθόνη, να σε βλέπει ο κόσμος, εδώ είσαι. Ωραία, για λέγε μου. Λοιπόν, πώς περνάμε, κατά πρώτο καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε και να περάσουμε καλά με όλους τους Κεφαλονίτες και όλους τους Έλληνες που θα έρθουν στην κρουαζιέρα μας. Θα ήθελα να πω στον κύριο Λιακάκο, στον κύριο Νικόλαο, να περιμένει για 5 λεπτά. Έχουμε αρκετό χρόνο, έχουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας από την Ελλάδα. Τον βλέπεις εδώ στην οθόνη, θα μπει στον αέρα σε λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου, πρόεδρε, πώς πάει το Μόντρεαλ? Καλά. Καλά, ήσυχη πολιτεία, έτσι. Ήσυχη, δεν έχετε προβλήματα εκεί, δεν έχετε, οι Γάλλοι δεν ξεσηκώνονται να φύγουν από το Κεμπέκ να πάνε στο Βόρειο Πόλο? Εντάξει, υπάρχει μία έτσι αυτή, αλλά περισσότερο είναι πολιτική, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Ναι. Δεν έχουμε φασαρίες και προβλήματα, τέλος δεν πάντων έχετε, δεν έχετε πέτρες, είναι ναι. Πολύ εξευγενισμένοι εσύ, μοντέρνοι άνθρωποι. Τώρα για πες μου, πρόεδρε, ο ελληνισμός στο Μοντρεάλ ήταν αυτός που ήταν ή έχουν φύγει πολύ τώρα, έχει χαλαρώσει? Όπως παλιά θυμάμαι ήταν μια ολόκληρη πόλη εκεί, στο Park Avenue. Τόσο είναι, ναι, περίπου ήδη είναι τώρα με τις οικογένειές τους, είναι πολύ περισσότεροι με τα παιδιά. Ναι. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή παροικία, αρκετά μεγάλη, με καλή κοινότητα. Ωραία. Πολλούς συλλόγους. Το ελληνικό στοιχείο είναι μαζεμένο σε μια γωνιά. Και είμαστε έτσι συσπηρωμένοι πολύ περισσότερο από ό,τι βλέπω σε άλλες πόλεις. Βέβαια, εντάξει, δεν πάει να είμαστε Έλληνες, έχουμε και εμείς τα μικρό προβλήματά μας, αλλά... Εντάξει, αυτά πάντα υπάρχουν στα κοινωτικά, στα σωματιακά, στα εκκλησιαστικά. Πολύ καλά, έτσι, συσπηρωμένοι, ναι, και προχωράμε. Τώρα, για πες μου, Γιάννη, ο ελληνισμός εκεί, η νέα γενιά, αυτοί που γεννηθήκαν στον Καναδά,
διατηρούν τα ήθη και έθιμα ή έχουν ξεφύγει, όπως και επί το πλήθος στην Αμερική, κάπως περισσότεροι ξεφεύγουν? Επειδή δηλαδή ταξιδεύω πολύ στην Αμερική και προπαντός στο East Coast βόρεια, ναι, εμείς είμαστε πάρα πολύ πιο Έλληνες, τα παιδιά μας, ναι, από τους Αμερικής. Δηλαδή μιλάνε τα ελληνικά τους, τα ήθη και έθιμα ελληνικά, υπάρχουν. Το πρώτο και κύριο έχουμε 6 ελληνικά σχολεία αναγνωρισμένα από το κράτος, το Σοκράτη. Ωραία, μπράβο. Και ναι, έχουμε μέσα περίπου τα 2.400 παιδιά. Ωραία. Τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το κράτος και από την κοινότητα. Δεν έχει καμία δουλειά η θρησκεία στη μέση, η αρχιεπισκοπή ή οποιοδήποτε άλλο. Ναι, είναι κοινότητα. Είναι καθημερινά σχολεία και εκεί μαθαίνουν τρεις γλώσσες: ελληνικά, γαλλικά, εγγλέζικα. Αλλά τα παιδιά μαζί, έτσι, με κάτι μπουζούκι nights, με διάφορες ελληνικές εκδηλώσεις, είναι πάντα εκεί, χορεύουν, κάνουν. Είναι πιο, νομίζω, τα πράγματα ήπια εκεί πάνω προς την ελληνική γλώσσα, το ελληνικά έθιμα που κάνουμε. Αλλά και τα παιδιά στη Νέα Υόρκη, που ξέρω πάρα πολλά με τους συλλόγους ελληνικούς χορούς, δεν πάνε πίσω, είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή αναγνωρίζουν την ηθαγένειά τους και προχωράνε. Να πάμε τώρα στους Κεφαλονίτες. Μια και είσαι και ο πρόεδρος όλων των Κεφαλονίτων και Ιθακίσων σε όλο τον κόσμο και στην Αυστραλία. Η ομοσπονδία αυτή καλύπτει τους πάντες. Ναι, έχουμε σύλλογο. Και κάνετε και μεγάλες εκδόσεις στην Κεφαλονιά. Πάντα κάθε χρόνο στην Κεφαλονιά. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Είμαστε και εμείς στην ομοσπονδία 10 χρόνια τώρα, 11 που τη δημιουργήσαμε. Είναι 15 χρόνια η ομοσπονδία. Χρόνια. Έχει τα μέλη της που είναι οι συλλόγοι. Δεν έχουμε φυσικά μέλη εμείς. Ναι, είναι με τους συλλόγους μέλη. Ναι. Και προχωράμε. Είναι μια καλή έτσι προσπάθεια να συσπυρώσουμε όλους τους Έλληνες, αλλά προπαντός στο νησί το καλοκαίρι με το συνέδριο και του Κεφαλονίτη και η βραδιά που κάνουμε, και είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα αναμεταξύ μας, έτσι να βρεθούμε και ναι. Βέβαια η Ομοσπονδία έχει ένα χάτικα, ας το πούμε, μια αναπηρία, η οποία είναι οι αποστάσεις. Ναι, αυτό. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες, αλλά τώρα με την τεχνολογία. Τώρα με τα Skype, με το ένα και με το άλλο μπορεί να μπορεί. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε, τώρα κάνουμε ένα συμβούλιο τηλεφωνικό ή με το Skype. Τυχαίνει η Αυστραλία να είναι 3 ώρα το πρωί. Ναι. Δεν μπορεί. Είναι και οι ώρες αλλάζουν και πολλά πράγματα. Αλλά προσπαθούμε, προσπαθούμε. Και αν γίνει συνεδρίαση 7 η ώρα το βράδυ, εκεί είναι 10 η ώρα το πρωί. 11. Ναι, αλλά ναι, κάπου αλλού Φερρυππίν στην Ελλάδα θα είναι 2 η ώρα το πρωί. 2 η ώρα τα χαράμε. Εκεί είναι το. Ναι, έχουμε πάρα πολλούς που μας βλέπουν στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή. Και Κεφαλονίτες. Και στο νησί μας βλέπουν. Ναι, έχουν καλούς συλλόγους. Προπαντός στην Μελβούρνη είναι πάρα πολύ καλός ο σύλλογος ο Κεφαλονίτικος. Τώρα η Ομοσπονδία, ας πούμε, έβγαλε το βιβλίο του Ντιφόκα. Στα αγγλικά. Στα αγγλικά. Νομίζω βγήκε μια έκδοση στα ελληνικά για να μάθουν ακριβώς την ιστορία αυτού του τολμηρού Κεφαλονίτη. Και όπως γνωρίζεις, εδώ στο Κλήγορε ήταν και ο πρώτος Κεφαλονίτης στην Καραβαϊκή που ήρθε εδώ στην Καραβαϊκή, στα νησιά. Έχουν ιστορία του εκεί. Λέγεται Θεόδωρας Σκουφάτος. Είναι δυναμικός. Το είχαμε εκδώσει στο βιβλίο της Παρελάσσου εδώ και 30 χρόνια περίπου, 35, που είχαμε βρει την ιστορία, η δασκάλα μας είχε βρει την ιστορία του ελληνικού σχολείου του Αγίου Νικολάου, όταν προώθαμε εδώ στη Φλόριδα από το Τελαχάσι. Βεβαίως ήταν ένας ο οποίος ήρθε εδώ και τον φάγανε οι Ινδιάνοι. Άφησε τα κόκαλά του στο Κλήγορε Μπίτς. Όχι, ο Φωκάς ο Βαλαριάνος γύρισε πίσω στην Κεφαλονιά. Ο Φωκάς ήταν στο Βανκούβερ του Καναδά. Ήταν στο Βανκούβερ, ναι, γύρισε πίσω και άφησε τα κόκαλά του στην Κεφαλονιά. Στο Βαλαριάνο. Έχουμε τολμηρούς Κεφαλονίτες που έχουν γυρίσει σε όλο τον κόσμο. Έχουμε, έχει βέβαια μεγάλη ιστορία και τα λοιπά. Τολμηρή ιστορία, γιατί ο Οδυσσέας είναι λίγο, εντάξει, ας πούμε Ιθάκη, αλλά δεν είναι λίγο, πέρασε και από την Κεφαλονιά, δεν είναι... τα κυκλόπια τι ήταν στην Κεφαλονιά. Ναι, τέλος πάντων η ιστορία γράφει και δεν ξαναγράφεται, γιατί είναι πολλοί τώρα που θεωρούν, μην βάλουμε και πολιτικά στη μέση. Ο Οδυσσέας είναι από την Ιθάκη, η ιστορία γράφτηκε, δεν ξεγράφτηκε. Ναι. Εκεί πρέπει να το σεβαστούμε και να πάμε όλοι, δηλαδή να το υποστηρίξουμε αυτό το θέμα. Μην αρχίσουμε τώρα από την αρχή. Μετά, όποιος φέρει πει και οι ξένοι, ας πάρουν μεγάλους Εγγλέζους, όταν θέλουν να πούνε την έκφραση, να πάνε να ράξουν κάπου, λέει πάω στην Ιθάκη μου. Έχει στερεωθεί, έχει γραφτεί, τελειώνει εκεί. Ωραία.
Να περάσουμε και στην Αθήνα τώρα με τον κύριο Αλικάκο. Αλλά έτσι πρωτού, ας πούμε, πρόεδρε, μπορεί να παραμείνει εδώ πέρα, βάλε και εσύ η συζήτηση. Θα τα πάμε, γιατί ξέρει κάτι, ο σταθμό μα τον βλέπουν πάρα πολλέ χιλιάδε άτομα στην Ελλάδα. Μα βλέπουν εκεί. Και τώρα θα κάνουμε και κάποια συνεργασία με το Ionian TV. Ώστε η εκπομπή αυτή, επειδή τώρα πήγε digital το κανάλι, ξέρει που μετά είναι και το Άγιο Γεράσιμο. Τις λειτουργίες. Ναι. Αυτό το κανάλι είναι από τη Ζάκυνθο, νομίζω, μεταδίδει από την Ήπειρο, στερεά Ελλάδα, κατεβαίνει μέχρι τον Πύργο. Και πιάνει και όλα τα επτά νησιά. Έχει καλή εμβέλεια τώρα. Και τώρα συνεργαζόμεθα να μεταδίδει την εκπομπή, μια και 12 τα μεσάνυχτα και δεν έχουν να βάλουν, να μπαίνει αυτή η εκπομπή ζωντανά στην Ελλάδα. Και να καλύπτει κατευθείαν και να το βλέπουν και οι Έλληνες εκεί. Και το τι σκέπτεται η ομογένεια στο εξωτερικό, γιατί παίρνει πάρα πολύ τηλέφωνο εδώ και μπαίνει στον αέρα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Αλικάκο. Κύριε Αλικάκο, καλησπέρα στην Ελλάδα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλησπέρα επίσης σε όλους τους φίλους στην Αμερική και όσοι ακούνε σήμερα την εκπομπή σας και καλή χρονιά σε όλους, με υγεία ευχόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ πέστε μας, για να με ξαναμιλήσει πάλι, πέρυσι, νομίζω, πέρυσι ή επρόπεση. Δύο φορές έχουμε μιλήσει, μιλήσαμε για το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας, όπου ο σύλλογός σας αποτελείται από διάφορα άτομα, αξιοπρεπέστατα άτομα, όπως έχουμε πει, πρώην στρατιωτικοί, και αλλά δεν έχετε τη δύναμη να ανέβει το κόμμα επάνω, να πάρει, ας πούμε, τα φτερά και να πετάξει όπως και άλλα κόμματα. Και το παράξενο είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν άλλα κόμματα που εσείς έχετε πάρα πολλά χρόνια, πιο πολλά χρόνια, όπως παραδείγματος χάρη το ποτάμι, μέσα σε μια νύχτα βγήκε και πήρε 8% και 7%. Δηλαδή, παράξενα μου φαίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως και τώρα ο Γιώργος Παπανδρέου μπήκε, μπαμ, και αυτός παίρνει 6-7%. Εφόσον είναι καινούριο κόμμα. Εσείς που είσαστε εκεί δεν σας προωθούν, δεν βάζουν τα κανάλια τίποτα. Γιατί τι γίνεται ακριβώς? Ναι, έχετε δίκιο και στις παρατηρήσεις σας. Αλλά θα μου επιτρέψετε για 1-2 λεπτά να σχολιάσω το φίλο πρόεδρο των κεφαλήνων και ηθακίσεων σε όλο τον κόσμο. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουγα τη συζήτησή σας, γιατί ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Αχα. Ναι, και εγώ προσωπικά, γιατί το ακούς, πρόεδρε. Ήταν ο νομός η Κεφαλονιά, ο νομός Κεφαλονιάς, που μας έδωσε το πρώτο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό στις εκλογές του 2012, που συμμετείχαμε για πρώτη φορά το Μάιο του 2012. Ναι. Ναι, μας έδωσαν οι Κεφαλονίτες το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλη τη χώρα, από αυτό που πήρε ο Σύνδεσμος, βέβαια. Ναι. Και έτσι αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερος δεσμός με την Κεφαλονιά. Εγώ βρέθηκα 2 φορές στο νησί, επικοινωνώντας με τους πολίτες και τους κατοίκους του νησιού, και πραγματικά αποκτήσαμε στενούς φίλους και στενούς δεσμούς με το νησί, και χάρηκα πολύ που σας άκουγα να μιλάτε για την Κεφαλονιά. Τώρα, για αυτά τα οποία ρωτήσατε, σήμερα νομίζω σε όλη τη χώρα έχουν αντιληφθεί περισσότεροι άνθρωποι περί τίνος πρόκειται και πώς παίζεται το πολιτικό παιχνίδι στην Ελλάδα. Φέρατε ένα παράδειγμα, το ποτάμι, το οποίο είναι ένα κόμμα που παρουσιάστηκε στις ευρωεκλογές του 2014 με μια ζωή μέχρι να φτάσει στις εκλογές ούτε 2 μήνες, 40 τόσες μέρες. Και πήρε αυτό το ποσοστό το οποίο λέτε, χωρίς να πει τίποτα, χωρίς να πάρει μια πολιτική θέση σοβαρή, χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το πολιτικό του στίγμα, και πήρε 6-7%. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο από την προσωπική μου εμπειρία. Στην προεκλογική περίοδο δραστηριοποιηθήκαμε και εμείς στις εκλογές του Μαΐου του 2014 στις ευρωεκλογές και κατόρθωσε ο Σύνδεσμος να συμμετάσχει. Είχαμε λοιπόν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθούμε καθημερινά τις πολιτικές εξελίξεις. Ναι. Θα σας πω ότι εγώ στο αυτοκίνητό μου έχω μονίμως το ραδιόφωνο, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν το ραδιόφωνο, στον ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας, του Δήμου της Αθήνας. Λοιπόν, τουλάχιστον 2 φορές, ίσως και 3, έχοντας το ραδιόφωνο ανοιχτό, είχε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας σαν πρώτη είδηση από το δελτίο ειδήσεων, σαν πρώτη είδηση
ότι σήμερα το απόγευμα θα μιλήσει ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο αρχηγός, ο πρόεδρος του κόμματος αυτού, στο Δημοτικό Αμφιθέατρο του Δήμου Χαλανδρίου. Μα είναι τόσο τρομερή είδηση για να είναι πρώτο θέμα στο δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού του Δήμου της Αθήνας και θα πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι Έλληνες, οι Αθηναίοι, ότι θα μιλήσει ο Σταύρος Θεοδωράκης εκεί και εκεί και ούτω καθεξής. Θέλω να σας πω με αυτό ότι υπήρξε μία έντονη, εντονότατη προβολή αυτού του κόμματος. Και κάθε μέρα στα μέσα ενημερώσεως, κάθε μέρα στα ραδιόφωνα, κάθε μέρα στις τηλεοράσεις, και οι Έλληνες στο τέλος το ψήφισαν. Είναι λογικό. Όταν παρουσιάζεται καθημερινά, με ραδιοφωνικά, με τηλεοπτικά σποτ, με διαφήμιση έντονη, στο τέλος θα πάρει και ψήφους. Και δωρεάν. Οπωσδήποτε, το αντίστροφο τώρα, ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο καταθέτει απόψεις, έχει προτάσεις, είναι σοβαρό, έχει δυναμικό αξιόλογο στελεχιακό, δεν προβάλλεται, δεν θα πάρει ψήφους. Και έτσι λοιπόν διαμορφώνουμε ένα από τα πολλά στοιχεία, διότι είναι και άλλα, ένα από τα πολλά στοιχεία της πολιτικής κατάστασης σήμερα στην Ελλάδα. Όσα λοιπόν, το συμπέρασμα ποιο είναι, όσα πολιτικά κόμματα προβάλλονται στα μέσα ενημερώσεως, θα έχουν μια επιτυχημένη πορεία στις εκλογές, όποιες και αν είναι αυτές. Το ποτάμι με 40 μέρες πήρε 7%. Άλλα κόμματα περισσότερο. Επίσης, θα σχολίαζα ότι στις εκλογές του Μαΐου του 2012 είχε μια υπερπροβολή το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων του Παναγιώτη Καμένου. Υπερπροβολή. Αυτό έφερε αποτέλεσμα. Το Μάιο του 2012 πήρε ποσοστό σχεδόν 10%. Σήμερα οι ΑΝΕΛ δεν προβάλλονται. Είναι η στρατηγική, φαίνεται, των μέσων ενημέρωσης σήμερα στην Ελλάδα. Δεν προβάλλονται. Πασχίζει, δημοσκοπικά τουλάχιστον, να φτάσει το 3%. 2,7 του δίνουν, 2,8. Μέχρι τώρα δεν έχει φάνει καμία δημοσκόπηση που του δίνει 3%. Εάν θα μπορούσε μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξαφνικά να αρχίσει να προβάλλεται το κόμμα του Παναγιώτου Καμένου, θα βλέπατε οι δημοσκοπήσεις θα φτάνανε στο 5 και 6 και 7%. Όλο λοιπόν το παιχνίδι είναι προβολή μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως την ελληνική τηλεόραση. Αυτό είναι που δίνει τον παλμό στον ψηφοφόρο, αν θα ψηφίσει εκείνο ή το άλλο. Εσείς όμως, κύριε Αλικάκο, δεν σας έχουν καλέσει ποτέ, ακόμα και κρατική τηλεόραση, να πάρετε και εσύ μέρος, όπως παίρνουν τα κομμουνιστικά κόμματα, παίρνουν τόσα κόμματα εκεί, μιλάνε. Ναι, θα σας πω, φίλε Άγγελε, ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, σε προεκλογική περίοδο, η κρατική τηλεόραση είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει όλα τα κόμματα. Έγινε αυτό. Και στις ευρωεκλογές τώρα, σύμφωνα με την νομοθεσία, παρουσιάστηκαν όλα τα κόμματα. Αλλά αυτό φυσικά δεν αρκεί. Δεν μπορεί με 45 λεπτά τηλεοπτικής παρουσίας ένα πολιτικό κόμμα να κατορθώσει να κερδίσει ψήφους. Αν δεν βγαίνει καθημερινά στα κανάλια, στις πολιτικές αντιπαραθέσεις που γίνονται κάθε βράδυ στα τηλεοπτικά παράθυρα, με τα στελέχη του, όσα έχει ικανά να παρουσιάσει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, διότι στην παρουσίαση αυτή που λέτε συμμετείχαν όλα τα κόμματα. Ο Έλληνας ψηφοφόρος δεν μπορεί να συγκινηθεί, να γοητευθεί από μία 45 λεπτή μόνο παρουσία ενός κόμματος. Θέλει καθημερινά, πράγμα το οποίο γίνεται με τα άλλα κόμματα. Κύριε Αλακάκη, με ακούτε? Ναι. Ονομάζομαι Χιόνης Γιάννης, από την Κεφαλονιά. Ο πρόεδρος της Κεφαλινιακής Ομοσπονδίας, ο δισεύσολου του κόσμου. Έρχομαι στην Ελλάδα 2-3 φορές το χρόνο. Αγαπάω την πατρίδα μου και μιλάω με πάρα πολλούς. Ας αφήσουμε τώρα την Ομοσπονδία Κεφαλίνων και ας πάμε ελλαδικά, έτσι, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ομογενείς. Έχουμε άλλη μια Ελλάδα της Διασποράς, συμφωνείτε? Βεβαίως. Είμαστε στο εξωτερικό πάνω από 7-8 εκατομμύρια Έλληνες. Τι λέμε τώρα μεταξύ μας, και σαν πολιτικός που σας ακούω, δώστε μας, γιατί δεν συσπυρώνεστε τα κόμματα να κάνετε κάτι το σωστό? Γιατί τόσα κόμματα και τόσες διαφωνίες ανάμεταξύ σας,
Τέλος πάντων, η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Είχε, έχει και θα έχει για αρκετά χρόνια ακόμα. Όλοι το ξέρουμε. Οικονομικά ένα και ένα κάνουν δύο, δεν μπορούν να κάνουν 102. Ας είναι ο Τσίπρας, ας είναι... δεν είμαστε κομματοποιημένοι. Αυτό σας το λέμε δηλαδή με σιγουριά. Το μόνο που θέλουμε είναι μια ομάδα, ομάδα. Ένα κόμμα μπορεί να έχει οποιοδήποτε όνομα θέλει. Να μπορέσει να συσπυρώσει αυτή την κατάσταση, την ελληνική, την οικονομία. Όχι να... αυτή τη στιγμή όλοι οι ομογενείς έχουν σταματήσει επενδύσεις, έχουν σταματήσει τα πάντα. Φοβούνται, χάνουν αξίες, άνθρωποι που έχουν εκεί αρκετά κεφάλαια. Πολυκατοικίες, επενδύσεις, χάσαν τα λεφτά τους. Δεν ξέρω, αλλά αυτό που θέλω να μου απαντήσετε είναι γιατί δεν συσπυρωνόσαστε να κάνουμε τέλος πάντων προς το καλύτερο της χώρας. Τι είναι αυτός ο δάχτυλος που όλα αυτά τα εμποδίζει? Ακούω τώρα τον Τσίπρα και ακούω και τον Σαμαρά. Μα αυτό είναι κωμωδία, ο ένας να βρίζει τον άλλον. Πέστε μου. Έχετε δίκιο απόλυτα σε αυτές τις παρατηρήσεις σας και συμφωνούμε, και μάλιστα θα σας έλεγα ότι ο Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα το οποίο πρεσβεύει σαν πολιτική ιδεολογία αυτά τα οποία είπατε περίπου εσείς. Δηλαδή, εμείς αρνηθήκαμε σαν κόμμα να προσδιοριστούμε σε αυτό το πολιτικό φάσμα δεξιά και αριστερά. Μας ρωτάνε τι είστε, δεξιά αριστερή. Δεν είμαστε τίποτα. Διότι η Ελλάδα σήμερα, η πατρίδα μας, βρίσκεται, όπως είπατε, σε πολύ δύσκολη θέση και θα είναι για πολλές δεκαετίες. Δεν έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός σήμερα από δεξιές ή αριστερές πολιτικές ιδεολογίες ή κεντρώες ή το καθεξής, σοσιαλιστικές, κομμουνιστικές, εθνικιστικές. Αυτά είναι ντεμοντέ. Δεν έχουμε ανάγκη από αυτά τα πράγματα σήμερα, διότι αυτά διχάζουν το λαό και δεν τον ενώνουν. Γι' αυτό και είπαμε εμείς το όνομά μας Εθνικής Ενότητας. Έχετε απόλυτο δίκιο σήμερα στις παρατηρήσεις σας και λέτε τι χωρίζει σήμερα το Σαμαρά με το Τσίπρα. Τι χωρίζει, θα σας έλεγα ακόμα περισσότερο, τον κύριο Κουτσούμπα, τον πρόεδρο του Κομμουνιστικού Κόμματος, με τον Νίκο Μιχαλολιάκο που είναι έκλειστος σήμερα στη φυλακή. Τι τους χωρίζει δηλαδή σήμερα? Δεν είναι Έλληνες, δεν αγαπούν την πατρίδα τους, δεν νοιάζονται, δεν θέλουν να κάνουν κάτι? Ο κύριος Κουτσούμπας, ο αρχηγός, ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, τι θέλει να κάνει? Επανάσταση του προλεταριάτου σήμερα στην Ελλάδα? Άστους αυτούς, αυτοί είναι τώρα. Όχι, όχι, δεν το αφήνω, διότι και αυτοί είναι ένα κομμάτι του ελληνικού λαού. Είναι 5 και 6% και ίσως και σήμερα να πάρουν και περισσότερες ψήφους. Γιατί αν τους αφήσουμε αυτούς, θα πρέπει να αφήσουμε σιγά σιγά και τους άλλους. Να αφήσουμε και τον Γιώργο Παπανδρέου. Είναι σοσιαλιστής, κομικός σοσιαλιστής, τον αφήσουμε. Να αφήσουμε και εκείνο, να αφήσουμε και τον άλλο. Θέλω να πω με αυτό ότι τα επαγγελματικά κόμματα ενδιαφέρονται να διχάσουν το λαό. Αν δεν διχάσουν το λαό, δεν μπορούν να πάρουν την ψήφο του. Διότι θα έπρεπε να συνασπιστούν σε ένα κόμμα ή σε μια πολιτική δύναμη. Αυτό δεν το θέλουν. Θέλουν συνεχώς να διχάσουν το λαό. Και αυτό προσπαθούν κάθε φορά. Γι' αυτό έχουμε αυτή την πόλωση σήμερα και κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Έτσι είναι το πολιτικό σύστημα, το σκηνικό, πολωτικό. Ο ένας λοιπόν βρίζει τον άλλον με ό,τι λογικά ή παράλογα επιχείρηματα μπορεί να φέρει. Δεν έχει σημασία, αρκεί να βρίζει για να μπορέσουν να πολωθούν οι μάζες, να συσπηρωθούν προεκλογικά και να πάνε να ψηφίσουν. Αυτό είναι. Αυτό δηλαδή, που γίνεται σήμερα και κάθε φορά. Μιλάτε τώρα για την καρέκλα. Ποιος θα κερδίσει την καρέκλα? Μα βεβαίως είναι η καρέκλα. Και το κράτος μας θα πάει. Είναι η καρέκλα. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Ίσως το παρακολουθήσατε κι εσείς. Προκηρύχθηκαν οι εκλογές 31 Δεκεμβρίου του 2014 και κατατέθηκε οι υποψηφιότητες των υποψηφίων βουλευτών στα πρωτοδικεία όλης της χώρας και στον Άριο Πάγο μέχρι τις 9 του μηνός Ιανουαρίου. Μάλιστα. Μέσα σε αυτό το δεκαήμερο, το τι έγινε εδώ στην Ελλάδα, το αλαλούμε τις μετακινήσεις προσώπων, ακόμα και κομμάτων συνεργασιών από το ένα κόμμα στο άλλο, πρόσωπα τα οποία ήταν αναγνωρισμένα από το εκλογικό σώμα, από τους Έλληνες πολίτες και ταυτισμένοι με ένα κόμμα, να πηγαίνουν στο ακριβώς αντίθετο και ούτε καθεξής. Δηλαδή ήταν μια απίστευτη κωμωδία που έδειξε τη γελοιότητα σήμερα του πολιτικού συστήματος. Είναι πολύ δυσάρεστο, πολύ θλιβερό, πολύ μελαγχολικό για την πατρίδα μας
αλλά αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα είναι πλήρως αναξιόπιστο. Είναι γελίο. Δεν μπορεί κανείς να τους έχει καμιά εμπιστοσύνη γιατί θα χειριστούν τις τύχες της πατρίδος μας με αξιοπιστία και προτάσσοντας το εθνικό συμφέρον. Δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει μόνο το προσωπικό τους συμφέρον. Και γι' αυτό βρίσκεται η χώρα εδώ που βρίσκεται, σε αυτή την παρακμή, τη βαθιά που έχει σε όλα τα επίπεδα, και στην πολιτική και στην κοινωνία, όχι μόνο στην πολιτική. Και η ίδια η κοινωνία μας είναι παρρικμασμένη σήμερα. Γιατί 30 χρόνια την κυβέρνησαν αυτοί οι άνθρωποι. Τέτοιο πολιτικό σύστημα. Στο τέλος την πήγανε στα βράχια. Δεν μπορεί να μας κάνει και εντύπωση αυτό το πράγμα. Σαν αντικειμενικός πολίτης και ζω στο εξωτερικό, έρχομαι στην Ελλάδα και βλέπω τώρα τους συμπατριώτες μου. Βλέπω μία άλλη γενιά, άλλους ανθρώπους. Φοβούνται, δεν ξέρουν πού πάνε, δεν ξέρουν το αύριο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ η Αμερική, ολόκληρος κολοσσός Αμερική, και έχει δύο κόμματα. Εγώ ζω στον Καναδά. Έχει δύο κόμματα. Ναι. Γιατί να έχουμε στην Ελλάδα 50 δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μακάρι ο βάλει το Θεό στο χέρι του να φτιάσει τα πράγματα και να πάνε προς το καλύτερο. Το μόνο που σωστή είναι η ευχή, σωστή είναι η ευχή και όλοι το ευχόμαστε αυτό το πράγμα. Αλλά αν θέλουμε να δούμε κατάματα την πραγματικότητα, δεν μπορεί να γίνει αυτή η ευχή. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο σημείο αυτή τη στιγμή. Και οι υπεύθυνες είναι οι πολιτικές ηγεσίες. Και όχι μόνο για αυτά που έχουν γίνει στο παρελθόν, που τα πληρώνουμε σήμερα, ακόμα και για αυτά που γίνονται σήμερα. 300 βουλευτές στην Ελληνική Βουλή σήμερα δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν επιτέλους να εκλέξουν ένα πρόσωπο ως πρόεδρο της Δημοκρατίας και να προχωρήσει αδιατάρακτα η χώρα, έστω σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται και έπρεπε να πάει σε εκλογές. Ούτε και αυτό δεν είναι ικανοί να κάνουν, να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο. Δεν είπαμε να συμφωνήσουν και στις πολιτικές. Ας συμφωνήσουν ένα πρόεδρο, να βγάλουν ένα πρόεδρο, να μην πάει, να μην συρθεί η χώρα στις εκλογές. Διότι σύρθηκε στις εκλογές. Και χειμωνιάτικα. Ο λαός σήμερα δεν ήθελε εκλογές. Στην πραγματικότητα δεν ήθελε κανένα στις εκλογές. Αλλά όμως το πολιτικό σύστημα τις ήθελε. Για τους δικούς του λόγους. Τρομάξανε να μαζέψουν μερικούς ανθρώπους στη Βουλή για να ψηφίσουν πρόεδρο. Φτάσανε σε ένα οριακό αριθμό. Αρχίσανε τα σενάρια περί χρηματισμού, συναλλαγών κάτω πάνω το τραπέζι, ένα σωρό γελίες καταστάσεις παρουσιάστηκαν με πολιτικούς και ηθοποιούς αναμεταξύ τους ανακατεμένοι να παρουσιάζονται στα τηλεοπτικά παράθυρα το βράδυ με μαγνητοφωνημένες και βιντεοσκοπημένες συνομιλίες και να γελιοποιείται ολόκληρη η χώρα με αυτό το πράγμα. Σήμερα τι έγινε σήμερα με το... τον ηθοποιό αυτόν, τον κωμικό που έβγαλε πολλά πλήτα για τον Τσίπρα. Ναι, για 3 εκατομμύρια ότι τα πήρε στην Ευρώπη, τα έβγαλε στο εξωτερικό. Εντάξει, πού μπορεί να παρακολουθήσεις τώρα τέτοια πράγματα, κύριε Αγγελάτο? Δεν μπορεί να παρακολουθήσεις. Κάθε μέρα βγάζουν τέτοια πράγματα. Και δεν είναι και σοβαρά. Εγώ δεν παρακολουθώ. Δεν παρακολουθώ διότι την άλλη μέρα... αυτοανερούνται. Αυτοί που τα βγάζουν την άλλη μέρα αυτοανερούνται. Λένε ότι... δεν είναι πολιτική αυτό το πράγμα. Λάθος έκανα. Για να σας πω τώρα κάτι. Να περάσουμε και στα άλλα θέματα. Εδώ στις ΗΠΑ, δεν ξέρω για τον Καναδά, αλλά στις ΗΠΑ ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι άτομο της αρεσκίας τους και των Αμερικανών αλλά και της Αμερικανικής ηγεσίας. Τον βλέπουν με στραβό μάτι. Τον βλέπουν σαν ένα κόρακα αριστερό, ένας ο οποίος θα διχάσει την ομογένεια, θα φέρει κάποιον εμφύλιο πόλεμο, έτσι λένε και εφημερίες στο Λος Άντζελες κάτω, ότι θα αιματοχύσει την Ελλάδα και ότι θα φέρει στην Ελλάδα 2-3 εκατομμύρια λαθρομετανάστες, θα τους δώσει διεθνικά διαβατήρια. Εσείς τι ακούτε για αυτά τα πράγματα? Κοιτάξτε, αυτά είναι λίγο, ακούγονται λίγο υπερβολικά, αλλά είναι... κανείς δεν ξέρει βέβαια. Δηλαδή θα γίνει εμφύλιος πόλεμος ή θα γίνουν αυτά τα οποία είπατε. Η πολιτική του είναι τέτοια όμως. Δηλαδή, λέει θα χορηγώ, είπε προχθές δημόσια στην τηλεόραση, θα δίνω,
θα μειώσει τις διαδικασίες, θα συρρυκνώσει τις διαδικασίες αυτές για τις οποίες παίρνει σήμερα, μπορεί να πάρει διαβατήριο ένας αλλοδαπός στην Ελλάδα. Δηλαδή να πάρει μόνιμη διαμονή και να γίνει κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Ελλάδα, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτές λέει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες θα τις περιορίσει. Αυτό τι σημαίνει? Έχουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε στην Ελλάδα. Υπολογίζουν 2 εκατομμύρια αλλοδαπούς, ίσως να είναι και περισσότεροι. Ποιος ξέρει στην πραγματικότητα πόσο λένε, είναι. Λένε 2 με 3 εκατομμύρια κάπου εκεί. Ναι, έτσι λένε, έτσι λένε. Και αυτός λέει θα φέρει κι άλλους. Αυτό βέβαια είναι παράλογη πολιτική. Είναι αντεθνική πολιτική. Διότι και αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο δημογραφικό σημείο. Και οι Έλληνες, και οι Έλληνες τα ανέχονται αυτά, οι Έλληνες πολίτες, και ναι, πάνε να το ψηφίσουν. Οι Έλληνες πολίτες, να σας πω, φίλε Άγγελε, να σου πω, έχω την αίσθηση ότι οι Έλληνες πολίτες ενδιαφέρονται μόνο για την ατομική τους εσωστρέφεια. Ενδιαφέρονται μόνο για το σπιτικό τους, ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους, την οικογένειά τους. Δεν τους νοιάζει από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Στεναχωριούνται για αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν. Περιμένουν κάθε φορά που θα γίνουν εκλογές να πάνε να ψηφίσουν ό,τι τους πουν τα κανάλια στο τέλος, σύμφωνα με την εισαγωγική ομιλία που είχαμε. Δεν ενδιαφέρονται και γι' αυτό δεν αγωνίζονται. Ίσως γιατί συνειδητοποίησαν ότι και ο αγώνας δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Το 2011 το καλοκαίρι, θα θυμάσαι Άγγελε, εδώ ταρακουνήθηκε η Ελλάδα για 1-2 μήνες, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2011. Στο Σύνταγμα μαζευόντουσαν κάθε απόγευμα 200.000, 250.000 πολίτες και λέγανε δεν συμφωνούμε με αυτή την πολιτική που ακολουθείτε του μνημονίου. Ένα απόγευμα μάλιστα μαζευτήκε και 1 εκατομμύριο κόσμος. Θα θυμάμαι, το είχαμε μεταδώσει στην τηλεόραση. Ναι, τι έγινε αυτή η πολιτική δύναμη, τεράστια πολιτική δύναμη? Τι γίνεται? Τίποτα. Εξαφανίστηκε. Πέσαν οι κουκουλοφόροι, πέσαν οι Μολότοφ. Ποιος ξέρει τι έγινε εκεί στην πραγματικότητα, διαλύθηκε αυτό το πράγμα. Τι μένει λοιπόν για τον Έλληνα πολίτη? Ότι ακόμα και να κατεβεί στους δρόμους, που λέγανε κατεβείτε στους δρόμους, ορίστε, κατέβηκε στους δρόμους. Και τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Μια τρύπα στο νερό. Ναι, δεν αλλάζει τίποτα. Επομένως, ο καθένας έχει συρρυκνωθεί, έχει μαζευτεί και ενδιαφέρεται για τα ατομικά του ζητήματα. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα περισσότερο. Θα μπορούσε μέσα από την ψήφο του να επιλέξει κόμματα τα οποία είναι έξω συστημικά, έξω από αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, να πάρουν την πατρίδα στα χέρια τους και να κάνουν κάτι. Αλλά και αυτό δεν γίνεται, διότι όπως είπαμε δεν προβάλλονται. Και η μία οπωσδήποτε εξήγηση είναι αυτή γιατί δεν προβάλλονται και η δεύτερη είναι γιατί δεν έχουν χρήματα. Σήμερα ο Σύνδρομος Εθνικής Ενότητας δεν συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές. Συμμετείχε στις εκλογές του Μαΐου. Δεν μπορούσε να συμμετάσχει τώρα, διότι γίνανε και εξπρές εκλογές, γίνανε πολύ ξαφνικά με χρονικές προθεσμίες πάρα πολύ συρρυκνωμένες, δεν μπορούσε να προετοιμαστεί και υπήρχαν και δεν υπήρχαν και οι αναγκαίοι πόροι. Σήμερα για να κατέβει ένα κόμμα χρειάζεται 150.000 ευρώ τουλάχιστον. Πού να μαζευτούν αυτά τα λεφτά? Ο κόσμος δεν δίνει, ο κόσμος δεν δίνει. Και ποιο να πρωτοδώσει? Εμείς συμμετείχαμε 2 φορές και αυτά τα χρήματα τα βάλαμε μόνοι μας. Δεν μας έδωσε κανένας καμιά, έστω και την ελάχιστη χρηματική βοήθεια. Μόνοι μας στηριχθήκαμε και είπαμε για την πατρίδα μας, θα αγωνιστούμε, το πιστέψαμε αυτό και κατεβήκαμε 2 φορές σε εκλογές πληρώνοντας το κόστος αυτό. Βαρύτατο το κόστος για 2 φορές. Αλλά όμως έτσι το είχαμε πιστέψει. Αλλά όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί να κατεβαίνουν τα κόμματα αυτά παίρνοντας τη χρηματοδότηση του ελληνικού λαού και τα άλλα τα πατριωτικά κόμματα που είναι αγνά και αγωνίζονται δεν έχουν μία δεκάρα. Πώς λοιπόν και πάλι να φτάσουμε στο δίλημα του Έλληνα ψηφοφόρου να επιλέξει το Α ή το Β σωστό κόμμα? Αυτό δεν έχω δύναμη. Μια φορά κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να πω το εξής, ότι εάν ήμουν εγώ στη θέση σας και έτρεχα, θα έκανα ένα καμπέιν, ένα προεκλογικό αγώνα και θα έλεγα το εξής. Θα καταργήσουμε το δημόσιο ή το ελληνικό κράτος να χρηματοδοτεί τα μικρά, τα μεσαία ή τα μεγάλα κόμματα.
Εάν ένα κόμμα θέλει να κάνει campaign, θα πηγαίνει στα σπίτια, όπως κάνουν στην Αμερική, θα κάνουν χοροσπερίδες, εκδηλώσεις και να δώσει το εμβολό του ο κάθε Έλληνας πολίτης. Χωρίς τώρα το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα υπόλοιπα κόμματα να τραβάνε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να κάνουν εκλογές. Αυτούς τους ενδιαφέρει, διότι εάν ήταν αυτό το σύστημα το αμερικάνικο ή το καναδικό, να μην πληρώνουν τα κόμματα από το δημόσιο, σήμερα δεν θα είχατε εκλογές. Θα τα βρίσκανε. Αλλά αυτό τους αρέσει. Σου λέει δεν μας κοστίζει τίποτα, πάμε να τα φάμε από τον Έλληνα που πεινάει. Δηλαδή, πεινάει που πεινάει ο Έλληνας, του παίρνετε και τα υπόλοιπα. Ο ελληνικός λαός δεν το βλέπει αυτό. Και δεν φωνάζουν σε αυτά τα θέματα. Δεν άκουσα κανένα πολιτικό μέχρι στιγμής από όλα τα κόμματα που παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό να πει αυτό που σας λέω. Να πει να βάλουμε μια τάξη. Να κατεργηθεί ο πολιτικός, ο βουλευτικός άσυλος. Δηλαδή, κλέβεις εν ψυχρό δισεκατομμύρια δολάρια από την Ελλάδα και λες, παιδιά, εγώ έκλεψα, τα πήγα στην Ελβετία, τα πήγα στο Μπαχάμα με τον Αγγελάτο και τα φάγα. Πολύ ο λόγος. Εντάξει, στις πειρατικές τράπεζες που πάνε την εβδομάδα και όλοι το χειροκροτάνε. Και δεν μπορεί να κάνει το κράτος τίποτα. Να συμβεί αυτό στην Αμερική, στον Καναδά. Θα πάνε μέσα, ξέρετε πότε, κύριε Νίκο, μέσα σε δευτερόλεπτα. Θα σου πω, δεν πάνε πρωθυπουργός, δεν πάνε βασίλισσα. Έτσι με χειροπέδες μέσα κατευθείαν. Φυλάκα. Και δεν ξαναβγαίνει. Και δεν ξαναβγαίνει. Αυτή στην Ελλάδα είναι ληστεία. Δηλαδή αυτά τα κόμματα έχετε ληστέψει, όχι εσείς προσωπικά, αλλά. Ναι. Συμφωνώ, έχετε ληστέψει τον ελληνικό. Έχετε, από τον καιρό που είναι αυτός ο Παπανδρέου, έχετε ένα σύστημα και ληστεύετε. Η ελληνική βουλή και οι βουλευτές ληστεύουν τον ελληνικό λαό. Δηλαδή το βλέπεις, είσαι μια κατσίκα που δεν έχει άλλο γάλα, αλλά εκεί να τραβάς ακόμα να βγει και την τελευταία σταγόνα και αυτή να τη φάμε την κατσίκα. Καταλαβαίνετε. Αυτό κάνετε στην Ελλάδα. Και δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος πατριώτης. Για να επιστρέψω στον Τσίπρα. Αυτός βγήκε εδώ στο κανάλι μας και είπε ότι θα κατεργήσει την αστυνομία. Δεν χρειάζεται να έχουμε αστυνομία, λέει. Θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα κατεβάσει το όνομα της αστυνομίας. Μετά, εδώ συζητείται στο εξωτερικό στην Αμερική, αν θα βγει πρωθυπουργός της Ελλάδος, θα βγει ο Σταύρος από την ελληνική σημαία και θα μπει το σφυρί και το δρεπάνι. Τα έχετε ακούσει αυτά τα πράγματα ή είναι από, δεν ξέρω κι εγώ ρε παιδί μου, τα λένε τα κανάλια στην Ελλάδα αυτά, τι ακριβώς συμβαίνει? Το τελευταίο δεν το λένε, αλλά να σας πω κάτι. Δεν το λένε ότι θα κατεργήσει την αστυνομία και θα βάλει και θα είναι δημόσια? Όχι, αυτό το λένε, ναι, όχι για τα σφυροδρέπανα και τα λοιπά, αυτά δεν. Μα δεν έχει και κανένα λόγο να βάλει σφυροδρέπανο. Σφυροδρέπανο ήταν όταν ήταν η Σοβιετική Ένωση. Μα δεν υπάρχει, είναι εργοστάσιο. Σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και μπορούσαν να. Τώρα δεν έχει κανένα νόημα αυτά τα σφυροδρέπανα. Αλλά όμως θα σταθώ στο βασικότερο αυτό που είπατε στην αρχή για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Mm-hmm. Ξέρετε, μέχρι πριν λίγο καιρό, διότι τώρα τελευταία άλλαξε, τα κόμματα έπαιρναν συνολικά, τα κόμματα του κοινοβουλίου έπαιρναν για κάθε έγκυρη ψήφο που είχαν 9 ευρώ. 9 ευρώ για κάθε έγκυρη ψήφο. Ενώ, το χρόνο εννοώ, ενώ στην Γερμανία είναι 3 ευρώ. Δηλαδή η Γερμανία, η οποία έχει ηγείται όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το πιο εύρωστο οικονομικό κράτος, δίνει 3 ευρώ χρηματοδότηση για κάθε έγκυρη ψήφο. Η χρεοκοπημένη Ελλάδα δίνει 9 ευρώ. Καταλαβαίνουμε μόνο από αυτό το πράγμα, ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάθε μέρα, για κάθε μέρα, μόνο για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, δίδονται 150.000 ευρώ. Κάθε μέρα. 150.000 ευρώ ο ελληνικός λαός πληρώνει για τα κόμματα μόνο. Αφήστε έξω τη λειτουργία του κοινοβουλίου, τα λειτουργικά του έξοδα, τι άλλα κοστίζει αυτό το πράγμα, για υπαλλήλους, αμοιβές, μισθούς, όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάω μόνο για τα κόμματα. 150.000 ευρώ, συγγνώμη, την ημέρα. Τεράστιο ποσό. Τεράστιο ποσό. Και έχετε δίκιο ότι έχουν βρει αυτή τη φάμπρικα και αρμέγουν τον ελληνικό λαό. Ποιος θα αντιδράσει? Μα υπάρχουν φωνές πολλές που αντιδρούν. Γράφουνε, το λένε, το στυλιτεύουνε. Και δεν γίνεται τίποτα. Διότι λένε η δημοκρατία πρέπει να λειτουργήσει. Και έχουν βρει το δικό τους τρόπο. Με αυτή λέει τη δημοκρατία, δηλαδή με το να ληστεύεις στον ελληνικό λαό. Δεν το έχω ξανακούσει. Είναι δημοκρατικό πολίτη. Πρόεδρε, τι λες εσύ? Αυτό λέγεται. Αυτή είναι η δημοκρατία αυτή. Αυτό λέγεται αναρχία. Αναρχία. Βέβαια, όχι η δημοκρατία. Αναρχική δημοκρατία. Αναρχική δημοκρατία.
Αυτά καταγγείλαμε και εμείς και ήρθαμε να συγκρουστούμε με αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει τη χρηματοδότηση των κομμάτων, έχει τα προνόμια τα βουλευτικά, έχει την ασυλία. Χίλια δυο πράγματα έχουν τα οποία καθιστούν σαν τους γκοτζαμπάσιδες που είχαμε στην τουρκοκρατία. Ένα τέτοιο πράγμα είναι σήμερα και γογγίζει ο ελληνικός λαός και μαζεύει τα χρήματά του και πάει και τους τα δίνει. Αυτή είναι και γι' αυτό γίνεται αυτός ο σκοτωμός. Ποιος θα πρωτομπεί να καθίσει στο κοινοβούλιο? Για ένα κάθισμα, για ένα έδρανο στο κοινοβούλιο σκοτώνονται από εδώ και από εκεί και γίνονται τα παζάρια καθημερινώς, αυτά τα οποία βλέπουμε στις τηλεοράσεις και μαθαίνουμε, διότι δεν μπορούμε να τα μαθαίνουμε κιόλα. Αυτά που μαθαίνουμε όμως, αυτά συμβαίνουν. Ναι. Κύριε Αλακαγή, όπως τα λέμε τώρα έτσι μια χαρά και μου κάνει έτσι ευχαρίστηση που σας γνώρισα, που μιλήσαμε μαζί, αλλά έτσι ένα παράδειγμα, θέλω να καταλάβω τον ελληνικό λαό γιατί τον περνάνε για πρόβατο, για δεύτερη κλάση. Τώρα σας πω ένα παράδειγμα. Εσείς είστε ένας νέος πολιτικός, πάτε να φτιάξετε κάτι, σας παραδέχομαι. Εδώ έχουμε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου που υπερέτησε πρωθυπουργός της χώρας, είχε το τιμόνι στα χέρια του και δεν έκανε απολύτως τίποτα. Βούλιαξε την Ελλάδα περισσότερο από ό,τι ήταν. Τώρα ξαναβγάνει κόμμα. Αυτό δεν είναι θράσος? Εδώ ένας πολιτικός που χάνει εξαφανίζεται. Δεν μπορεί να ξανάρθει. Δεν του το επιτρέπει η κοινωνία, όχι ο νόμος, αλλά η κοινωνία. Μα η κοινωνία στην Ελλάδα το επιτρέπει. Η κοινωνία του το επιτρέπει, δηλαδή είναι θράσος. Αυτό τι λέτε εσείς? Είναι θράσος. Είναι θράσος. Λένε ότι την πρώτη μέρα, μάλλον τον πρώτο 48ωρο που ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματος ο Παπανδρέου, στα social media, στα blogs και τα λοιπά, γίνανε αναρτήσεις περίπου 7.000 σχόλια σε ένα 48ωρο, τα οποία όλα ήταν ειρωνικά, κοροϊδευτικά, καταγγελτικά κτλ. Σαν αυτά τα οποία λέτε κι εσείς. Και αυτό δεν τον ενδιαφέρει, δηλαδή δεν τον... Ναι, τα λέει ο κόσμος. Μαζού φασού. Ναι. Στην κάλπη όμως τι θα γίνει? Θα πάρει και αυτός ένα ποσοστό, όσο και αν είναι 4, 5, 3, 6, δεν ξέρω πόσο θα πάρει, κανείς δεν ξέρει. Για να κάνει μεροκάματο, γιατί στην Αμερική ήρθε για εδώ. Για να πει ξανά στη Βουλή να έχει την ασυλία, το ακαταδίωκτο. Πρώτα απ' όλα τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, να μην πάει κανένας από αυτούς φυλακή. Και μετά ό,τι κερδίσουν. Και ενδεχομένως να είναι και στην κυβέρνηση. Μπορεί να γίνει και να συμπράξει σε ένα κυβερνητικό σχήμα ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Για να σας πω. Ποιος θα έχει στείλει εκεί? Ο ελληνικός λαός βέβαια. Για να... Αυτοί οι οποίοι γράφουν τα 7.000 ηρωνικά σχόλια, κάποιοι άλλοι όμως θα πάνε να τον ψηφίσουν. Για να σας πω, κύριε Νίκο, εάν βγει ένας, ας υποθέσουμε ο Αντώνης ο Σαμαράς, και πει το εξής, βγει με υπαψηφή και να μην υπάρχει άλλο κόμμα και πει στη Βουλή θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα, δεν ξέρω ακριβώς τι θα πρέπει να κάνουν για να καταργηθεί το κάθε κόμμα να πληρώνεται από το δημόσιο και να καταργηθεί και ο νόμος που λέει να προστατεύει τον βουλευτή, η βουλευτική ασυλία. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Πώς μπορεί να το ξεχωρίσουμε από την Ελλάδα? Όταν τους συμφέρει, Άγγελα, θα γίνει. Άμα τους συμφέρει θα γίνει, θα το καταψηφίσουν. Αυτή τη στιγμή τους συμφέρει. Ναι. Και αυτό είναι μηδενός εξαιρουμένο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο μόνος ο οποίος μπορεί να αλλάξει μια τέτοια κατάσταση είναι ένας άλλος Παπαδόπουλος. Δεν συγγνώμη. Υπάρχει, είπε και αυτό. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει. Ούτε εδώ και αυτό. Τώρα λένε, εδώ μου στέλνουν από το Σαν Φραντζίσκο που λένε οι εξής ακροατές μας, ότι λέει αν θα βγει ο Τσίπρας σαν κυβέρνηση στην Ελλάδα, ότι ο Μάριο Φραγκούνης είναι έτοιμος και αν θα βγει ο Τσίπρας πρωθυπουργός της Ελλάδος και βγάλει την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ότι τα τάξ του Μάριο Φραγκούνη θα τον περιμένουν έξω από την Βουλή. Όχι του έχετε, Μάριο, έχετε ακούσει τέτοιο πράγμα? Του Φράγκου. Συγγνώμη, του Φράγκου. Τον μπερδεύτηκα με τον τραγουδιστή του Μάριο. Του Φράγκου. Φραγκούνη. Θα τον περιμένουν έξω από την Βουλή. Έχετε ακούσει τέτοιο πράγμα εσείς? Ναι. Ό,τι έχετε ακούσει δηλαδή, τα γράφουν καλά εφημερίδες κάτω. Ναι, άκουστε, γίνεται πρόεδρε. Για να ακούσουμε, αυτό είναι ενδιαφέρον. Σε αυτό που ρωτήσατε προηγουμένως, πώς μπορεί να αλλάξει.
η χρηματοδότηση των κομμάτων γίνεται με νόμο. Φέρανε νόμο πριν από λίγο καιρό για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, ενώ στην αρχή ήταν διατάξεις οι οποίες συρρυκνώνανε, μάζευαν κάπως τα κόστη αυτά για τα κόμματα, στο τέλος όμως έμειναν τα ίδια και χειρότερα. Δηλαδή, ενώ στην αρχή προσπαθούν επικοινωνιακά να δείξουν ότι κάτι γίνεται, ότι κάτι αλλάζει, στο τέλος πάνε και ψηφίζουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Η χρηματοδότηση των κομμάτων αλλάζει με νόμο. Το άλλο που λέτε η ασυλία και το ακαταδίωκτο είναι προστατεύονται από το Σύνταγμα. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Για να αλλάξει το Σύνταγμα, η διαδικασία έτσι όπως υπάρχει πρέπει να μεσολαβήσουν δύο βουλές. Έπρεπε τώρα, σε αυτή τη βουλή που κλείνει, να έχουν κανονίσει ποια άθρα του Συντάγματος θα αναθεωρηθούν. Και έτσι η επόμενη βουλή να τα ψηφίσει, αν υπήρχαν οι πλειοψηφίες, οι σχετικές. Τώρα χάθηκε και αυτό το παιχνίδι. Χάθηκε αυτή η αναθεώρηση. Πρέπει η επόμενη βουλή, αυτή που θα δημιουργηθεί, αυτή που θα συγκροτηθεί, να ψηφίσει τις αναθεωρητές διατάξεις και η μεθ επόμενη μετά που θα δημιουργηθεί, που θα συγκροτηθεί όταν θα πάμε σε εκλογές, ποιος ξέρει πότε, να ψηφίσει, αν την ψηφίσει, την αναθεώρηση του Συντάγματος. Επομένως, είναι αυτό το οποίο είπατε. Όταν τους συμφέρει, τα βρίσκουν και τα κάνουν. Όταν δεν τους συμφέρει και τώρα δεν τους συνέφερε να κάνουν. Γιατί είναι υποχρεωμένοι, υπάρχει μια λαϊκή δυσαρέσκεια και μια λαϊκή απέτηση να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος, το οποίο αφορά την ευθύνη των υπουργών. Αυτό το οποίο έχουμε ακούσει περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή, ενώ με το Σύνταγμα σήμερα έχει ταχύτατες προθεσμίες παραγραφής των αξιόπινων πράξεων των υπουργών και πρέπει αυτό να αλλάξει και να οδηγούνται στον εισαγγελέα και όχι να δίνει την άδειά της η Βουλή για να διωχθούν τα πολιτικά πρόσωπα, διότι αν δεν δώσει άδεια η Βουλή δεν διώκονται. Ξέρανε να δώσουν βέβαια για τον Μιχαλολιάκο, τον Κασιδιάρη και όλους αυτούς τους πάνε φυλακή, για τους άλλους όμως δεν δίνανε στο παρελθόν άρση της ασυλίας. Και έτσι επομένως προστατευόντουσαν όλοι από αυτή τη διάταξη. Τώρα, για να αλλάξει αυτή η διάταξη, πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία που σας είπα, δηλαδή να περάσουν δύο βουλές. Επομένως, ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτα. Mm-hmm. Τώρα, το άλλο για το Φραγκούλη. Το είπατε, ναι. Ο Φράγκος Φραγκούλης είναι ένας απόστρατος αξιωματικός. Έχει μιλήσει στον ΕΡΑΚΑ δύο φορές. Ναι, έχετε μιλήσει, το ξέρω. Υπήρξε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αυτή τη στιγμή είναι ένας απόστρατος. Δεν έχει καμία δύναμη και καμία δυνατότητα να παρέμβει για τάγκς και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι απόλυτα δημοκρατικές. Πιστεύουν και στο Σύνταγμα, στο οποίο έχουν ορκιστεί και υπηρετούν, αλλά πιστεύουν και στο δημοκρατικό πολίτευμα και στον κοινοβουλευτισμό. Είναι άλλο το ζήτημα αν αυτός ο κοινοβουλευτισμός είναι διεφθαρμένος και έχει καταρακωθεί σαν έννοια και σαν κύρος. Όμως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν μπορεί να, για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε το δημοκρατικό του συνέστημα. Και επομένως ούτε ο κύριος Φραγκούλης έχει τάγκς, ούτε και κανένας άλλος έχει τάγκς για να τα κατεβάσει και να στρίψει στη γωνία και να βρούνε το Τσίπρα. Τα τάγκς τα έχει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Αλλά όπως εξηγήσαμε, είναι παγιδευμένος και αυτός. Θέλω λοιπόν να πω με αυτά ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση αυτή που λέτε για τάγκς και τέλος πάντων δικτατορίες σήμερα στην Ελλάδα. Και να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει και πώς να πω, λαϊκό έρισμα για δικτατορία. Δικτατορία, αν υπάρχει περίπτωση να κάνει, θα κάνει το Πασόκ και ο Βενιζέλος. Αυτοί είναι οι δικτάτορες σήμερα στην Ελλάδα. Και όχι ο Φραγκούλης και τα τάγκς του στρατού. Αυτοί είναι που μπορούν να εκτρέψουν το πολίτευμα σε άλλες καταστάσεις. Και έχουν δείξει μέχρι τώρα ποιες είναι οι προθέσεις τους. Ασχέτως αν αυτονομάζονται δημοκρατικοί και συνταγματικοί και όλα αυτά. Πιάσανε τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής με ποιες κατηγορίες, κανείς δεν ξέρει ακόμα. Και τους έχουν προφυλακισμένους σχεδόν 15-16 μήνες. Γιατί όμως αυτό. Αυτό είναι σωστό που λέει ο κύριος. Επιτέλους. Γιατί το φυλακίσαν. Διάσανε, τι έχω, εγώ τα πιστεύω όλα. Ναι, φέρτε τα λοιπόν σε μία δίκη.
φέρτε τους όλους αυτούς σε μία δίκη. Γιατί και δεν γίνεται η δίκη. Έχουν κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν τους φέρνουν σε δίκη. Όλο μόνο βγαίνουν κάθε φορά στις τηλεοράσεις και λένε 50.000 σελίδες έχει πάει ο φάκελος της Χρυσής Αυγής. Και σκέπτεται ο ένας πολίτης. Πω πω, 50.000 σελίδες, τι έχει μαζευτεί εκεί μέσα. Και τι λένε, έχει μία καραμπίνα ο ένας, μία φωτογραφία του Χίτλερ ο άλλος. Ένα κατσίκι ο άλλος, μία... Και όπως... κάτι τέτοια. Και ένα παλιοδίκανο και τέτοια πράγματα. Σκουριασμένο κιόλας κι αυτό. Φτάσει σε μία κομμωδία για αυτό το θέμα. Αλλά όμως είναι 8 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στη φυλακή. Είναι μέσα στη φυλακή. Και δηλαδή... Και ο χειρότερος εγκληματίας μετά από τόσο χρονικό διάστημα θα έχει οδηγηθεί σε μία δίκη. Σε μία δίκη, όποια και αν είναι αυτή. Δεν τους πάνε, ούτε σε δίκη δεν τους πάνε. Τους έχουν και στη φυλακή. Άρα είχε δηλαδή, με λίγα λόγια κύριε Αλικάκο, εκεί που θέλω να καταλήξω, ότι το Ελληνικό Σύνταγμα είναι corrupted. Δηλαδή είναι ελαττωματικό. Η εισαγγελία και η ελληνική δικαιοσύνη, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Για τον Έλληνα πολίτη δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Απλώς δεν είναι ανεξάρτητη. Δεν υπάρχει στην Αμερική η δικαιοσύνη. Όταν πας στο δικαστήριο μια υπόθεση, εδώ θα φέρω ένα παράδειγμα. Έρχεται το ERS, ένα παράδειγμα με το ERS, έτσι που είναι η κυβερνητική υπόθεση. Έρχεται το ERS και πιάνει έναν επιχειρηματία και του λες, αγαπητέ φίλε, με εξαπάτησες για 20 χρόνια, μου έφαγε τόσα εκατομμύρια δολάρια χωρίς να πληρώσει φορολογίες. Προσέξτε. Και λέει ο άλλος, όχι, δεν το έκανα αυτό. Μπορεί να σου ρίξω μερικά πράγματα εκεί πέρα, δεν μπορεί να μου πάρεις εκεί πέρα 20 και 29% τόκος και να μου πεις μετά από τόσα χρόνια να πεις σου χρώσα 1.000 δολάρια από ένα λάθος, μου το πας 1 εκατομμύριο ή 200.000, να πάμε στο δικαστήριο. Και ο πολίτης πάει την κυβέρνηση στο δικαστήριο. Και τελικά ποιος είναι ο κερδισμένος? Σε πολλές περιπτώσεις. Ο πολίτης κερδίζει τη δίκη. Γιατί αποδεικνύει στο δικαστήριο ότι αυτό που λέει το ERS είναι μπουρδες. Με καταλαβαίνεις, γίνεται. Αυτό που θέλω να καταλήξω, ότι κερδίζει. Υπάρχει δικαιοσύνη στην Αμερική. Δεν είναι επειδή είναι federal government, είναι κυβέρνηση, το δικαστήριο θα ακούσει την αστυνομία ή το σερίφι ή την κυβέρνηση. Ο πολίτης έχει το απόλυτο δικαίωμα να πάει, τη δικαιοσύνη, να πάει το government στο δικαστήριο. Και θα βρει και δίκιο. Εκτός είναι καμιά άλλη υπόθεση σοβαρή, το οποίο εντάξει. Αλλά τόσο και στην Ελλάδα. Άρα και στην Ελλάδα το δικαστήριο είναι η κυβέρνηση. Είναι Φιλτρέ Κάστρο υπόθεση. Κομμουνισμός, σοσιαλισμός, φασισμός. Ναι, έτσι είναι. Και τελείως υπόθεση. Δηλαδή ο άλλος τρέχει με 100 μίλια. Με 100 μίλια την ώρα σκοτώνει 10 άτομα, είσαι ελεύθερος. Άντε πνίξω, σου λέει του αστυνομικού. Να το κάνεις στην Αμερική αυτό το πράγμα ή στο Καναδά. Δεν μου λες, πρόεδρε. Μια φορά ήμουνα στον Καναδά και παίζαμε τον κινηματογράφο και έρχεται ένας μεθυσμός εκεί πέρα της RCMP, της βασιλική αστυνομία, που έκανε καλά καθόμενο, περνάει μια ταχύτητα, φρενάρει μπλα μπλα και κρύο έξω και 40 μπελό. Έρχεται με το πιστόλι στο κεφάλι, τα χέρια πάνω. Ωραία, μάλλον τι έπαθες, ωραία, τα χέρια πάνω, έξω με 40 μπελό. Μας είχε που λες 15 λεπτά και περιμένουμε τα χέρια πάνω στο κρύο. Γιατί για πελό? Τον ρωτάω, του λέω, τι έγινε, γιατί ποιον κυνηγάς? Έλεγε, έκανα λάθος. Πάω την άλλη μέρα που ήξερα εγώ το τζιφ το δικό του και του το είπα, του λέω, αυτός του πήρα το νούμερο. Τον απολύσε, ήταν μεθυσμένος. Καλά, αυτά σημαίνει. Και με σκότωνε κιόλας. Εμένα και τον άλλο από την Καλαμάτα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι αστυνομικοί και το κράτος και όλοι είμαστε ανθρώποι, δεν είμαστε... βέβαια, ναι. Έτσι. Υπόθεση, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι τα κόμματα στην Ελλάδα δεν έχει βρεθεί κανείς εκτός από εσάς που μιλάτε και εκτός και από τη Χρυσή Αυγή, αλλά που διαφωνώ με τη Χρυσή Αυγή για πολλά πράγματα. Εμείς διαφωνούμε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλά. Εγώ τους είπα κάτι, πολύ τους κλείσω στη φυλακή, γιατί τον κύριο Παπά τον ξέρω καλά. Μίλαγε εδώ και 30 χρόνια στο σταθμό μας, 35 χρόνια στην Ελεύθερη Γνώμη, και βγάζαμε και τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας που ήταν κομμουνιστικό καθεστώς ο Χόντζας τότε. Κρυφά. Και εκπέμπαμε από την Κέρκυρα. Από την Κέρκυρα εκπέμπαμε τα βράδια εδώ πέρα και γινόταν χολαγωγία με τους βορειοπυρώτες. Και μάλιστα ήταν ένας καλός πατριώτης. Και την ημέρα που το κλείσανε φυλακή είχα προγραμματίσει να το πάω στον αέρα, να μου πήγε τη Χρυσή Αυγή. Ήταν ο μόνος που δέχτηκε. Αλλά εγώ του είπα το εξής. Ότι βεβαίως σας έχω εξαγριώσει, αλλά η συμπεριφορά σας και το πρόγραμμα το οποίο έχετε
δεν εξηγείται στον ελληνικό λαό. Αυτοί αμπήρανε μπροστά πάνω ήταν γιατί καθαρίσανε τις πόρτες των Ελλήνων από τους λαθρομετανάστες. Γι' αυτό αυτοί ανεβήκανε. Δεν ανεβήκανε για τίποτα άλλο. Εδώ μεταξύ είχαν τάσεις εναντίον της Αμερικής. Η Χρυσή Αυγή. Καλά, έχουν τάσεις εναντίον όλων. Μετά είχαν τάσεις, θα πάμε λέει υπέρ της Ρωσίας. Και τώρα τελευταία εδώ και ένα μήνα, δύο μήνες, είχαμε συζητήσει στην Ελεύθερη Γράμμα, τη βλέπετε, στην Ελλάδα. Μένανε εκεί πέρα πρώην κομμουνιστή, κομμουνιστή που είναι αυτός, ο Ντούκης. Να συνεργαστεί λέει με τη Ρωσία και να φέρει τη Ρωσία και τα πολεμικά καράβια στο Αιγαίο της Ρωσίας. Κάτι τρελά πράγματα. Και τώρα παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αντί να ανοίξει τις πόρτες και να φέρει τα Αμερικανούς στην Ελλάδα που έχουν δολάρια και Καναδούς, γιατί οι Ευρωπαίοι είναι σπασμένοι όλοι anyway, έρχονται με τα σακίδια κάτω. Δεν είναι τουρίστες αυτοί. Να φέρετε τους Αμερικανούς, είναι χρήμα. Αυτοί σπαταλάνε χρήμα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Πληρώνουν οι άνθρωποι. Τους βρίζονται, τους κάνουν κάθε μέρα στην Αμερικανική πρεσβεία, αλλά τσίπρα υπόθεση. Από μικρό παιδί αυτούς την έκανε αυτή τη δουλειά εδώ και 30 χρόνια, 35. Φωτιές, σπάνε μαγαζιά. Πού είναι η ελληνική βιομηχανία στην Ελλάδα? Ποιος πολιτικός μέχρι σήμερα μίλησε να επαναφέρει την ελληνική βιοτεχνία? Να επαναφέρει το εμπόριο στην Ελλάδα? Νίκο, κύριε Νικολάη, ναι, θυμάμαι. Εδώ στη γωνία το Countryside Mall, το έχω πει πολλές φορές αυτό στον αέρα. Και πήγαινα και ένα από τα ακριβότερα μαγαζιά που είναι το Macy's. Και αυτό είναι σε όλη την Αμερική. Είναι, τα ξέρεις αυτά τα μαγαζιά, είναι όπως το Eaton στον Καναδά. Μεγάλη εταιρεία. Και αυτοί επήγαιναν για πουκάμισο τέτοιο, γραβατούλα και έλεγε από πίσω: Made in Greece. Το πουκάμισο Made in Greece. Κάλτσες Made in Greece. Παπούτσια και σαγιονάρες Made in Greece. Ακόμα και τα μπλουζάκια και τα t-shirts Made in Greece. Και ήταν πολλά και καλής ποιότητας. Από τη στιγμή που ήρθε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τα κλείσε όλα. Φύγανε, εξαφανιστήκανε. Ζητάω εγώ ελληνικά, λέει, δεν υπάρχουν. Τα κλείσανε τα εργοστάσια στην Ελλάδα. Έχετε δίκιο. Έτσι. Άμα δεν έχετε αυτά τα πράγματα. Ιταλοί. Έρχονται που κάνουν το ιταλικό πρόγραμμα και μου λέει ο Ιταλός που κάνει σε ένα σταθμό μας το ιταλικό πρόγραμμα κάθε Κυριακή. Και μου λέει, Άντζολο, μου λέει, ο ένας συγγενής του από την Ιταλία αγοράζει, λέει, τα λάδια τα ελληνικά από την Ελλάδα σε ξεφτυλιστική τιμή, τα πάνε στην Ιταλία και τα παρουσιάζουν στον Αμερικανικό λαό bottle made in Italy, Italian virgin oil. Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι, πού είναι η Ελλάδα? Η Τουρκία παίρνει και το ίδιο πράγμα. Και η Τουρκία παίρνει το τυρί φέτα, τις ελιές, οτιδήποτε είναι, τα κάνουν στην Τουρκία και τα σίκα και βάζουν από κάτω. Made in Turkey. Και είναι ελληνικά. Καλά, αυτό είναι εμπόριο, Άγγελ. Ναι, εμπόριο, αλλά κοίταξε αυτό. Είναι, γιατί να μην τα κάνει η Ελλάδα αυτά τα πράγματα? Δεν τους αφήνουν. Γιατί να μην τα κάνει η κυρία Ελιακάκο η Ελλάδα? Βεβαίως, έχετε δίκιο. Σε όλα αυτά τα οποία λέτε και συμφωνούμε και εμείς αυτά λέμε. Αλλά... μα δεν ακούγονται πουθενά αυτά. Σε καμία τηλεόραση, σε καμία εφημερία. Τα ξέρει όλος, όχι όλος ο κόσμος. Εγώ να σας πω κάτι, επειδή κατάγομαι, η ιδιαίτερη καταγωγή μου είναι από τη Λακωνία, που ασχολούνται εκεί με το ελαιόλαδο. Το γνωρίζω αυτό το πράγμα, ότι αγοράζουν οι Ιταλοί έμποροι ή το ελληνικό λάδι, το πηγαίνουν στην Ιταλία και μετά το εξάγουν σε όλο τον κόσμο με τις ακριβές τιμές αυτές τις οποίες επιτυχάνουν οι Ιταλοί έμποροι. Και είναι ουσιαστικά ελληνικό λάδι. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί το ίδιο το κράτος έπρεπε να στηρίξει και να βοηθήσει τον Έλληνα ελαιοπαραγωγό να κάνει τέτοια πράγματα. Τον έχει αφήσει στο έλεος. Ο καθένας μόνος του και ό,τι κάνει. Θα ήθελα όμως να σχολιάσω λίγο πιο νωρίς αυτό το οποίο είπατε για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει διαφθαρεί. Είναι άκρος διεφθαρμένη η ελληνική δικαιοσύνη σήμερα στην Ελλάδα, γι' αυτό και δεν μπορεί να αποτελέσει ένα ανασχετικό οχυρό απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που ακολουθούνται σήμερα και αυτό το χάλι το οποίο έχουν το πολιτικό δυναμικό της χώρας. Γιατί είναι έτσι σήμερα οι Έλληνες δικαστές? Διότι χρηματίστηκαν από αυτό το πολιτικό σύστημα το 2006 έως το 2008
πήραν όλοι οι δικαστικοί της χώρας και από κοντά οι βουλευτές και τα μέλη του νομικού συμβουλίου του κράτους 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιστοιχούσε περίπου σε 200.000 ευρώ για τον κάθε έναν δικαστικό. Αυτά ήταν χρήματα τα λεγόμενα αναδρομικά, διότι βρήκανε αυτοί, να μην σας πω πολλά, μία περίπτωση ενός προέδρου κρατικού οργανισμού ο οποίος έπαιρνε περισσότερα λεφτά από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Και επομένως είπαν αυτοί, βάσει του συντάγματος, του ελληνικού συντάγματος, το οποίο δεν το λέει, αλλά το ερμηνεύουν αυτοί έτσι, ότι κανένας από το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να αμείβεται παραπάνω από τις αμοιβές του πρόεδρου του Αρείου Πάγου. Και έτσι λοιπόν είπαν, πρέπει και ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου να φτάσει σε αυτές τις αμοιβές. Μα όμως οι αμοιβές όλων των δικαστικών είναι ανάλογες του Αρείου Πάγου. Επομένως, όλες οι αμοιβές των δικαστικών στην Ελλάδα ανέβηκαν για να φτάσουν σε αυτό το οποίο έπαινε ένας πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, ενός κρατικού οργανισμού. Το αποτέλεσμα ήταν να μην πάρουν μόνο οι ενενεργεία δικαστικοί, αλλά και όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί. Και έτσι λοιπόν μοιράστηκε περίπου 200.000 ευρώ για κάθε δικαστικό στην Ελλάδα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι διεφθάρισαν και αυτοί, χρηματίστηκαν, και αυτό αποτελεί ένα επίσης από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, διότι κατέστρεψαν και την ελληνική δικαιοσύνη χρηματίζοντάς τους για να τους έχουν και αυτούς με το μέρος τους όποτε χρειάζονται. Πληρώθηκαν και αυτοί. Βεβαίως πληρώθηκαν. Και δεν έχουν δικαίωμα σήμερα οι Έλληνες δικαστές. Έπρεπε τότε, αν ήταν πατριώτες αυτοί, ακόμα και σήμερα, να τα γυρίσουν πίσω τα λεφτά και να λυτρωθούν από αυτό το πολιτικό σύστημα το οποίο τους έχει πιάσει από το λαιμό και από τις τσέπες, βέβαια, γιατί τους πληρώνει. Δεν αξίζανε αυτά τα λεφτά. Αν ήταν τίμοι δικαστικοί, έπρεπε να πούνε τότε, το 2006, να πούνε ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών παίρνει περισσότερα από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, να τα γυρίσει πίσω. Όχι να πούνε ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου να φτάσει τις αμοιβές αυτές και από κοντά 6-7.000 δικαστικοί και ποιος ξέρει πόσοι άλλοι συνταξιούχοι. Αυτό ήταν έγκλημα κατά της πατρίδος. Αυτοί οι δικαστικοί σήμερα θα υπερασπίσουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και την ελληνική δημοκρατία? Είναι και αυτοί μαζί εμπεπλεγμένοι σε αυτή τη διαφθορά που επικράτησε 30 και 40 χρόνια στη μεταπολίτευση. Μάλιστα. Δεν έχει έλεος λοιπόν αυτό το πράγμα, διότι ο χρηματισμός και η διαφθορά στην Ελλάδα φτάσανε σε ακραία όρια και σε ακραία ύψη. Και τον τόνο τον έδωσε, όπως είπατε και προηγουμένως, τον τόνο τον έδωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Όταν το 1985 του είπανε ότι, ξέρεις, ο πρόεδρος της ΔΕΗ τον πιάσαμε με 500 εκατομμύρια δραχμές, και αυτός είχε κάνει κάποια επεξαίρεση 500 εκατομμυρίων δραχμών, και είπε τότε το αλυσμόνητο ο Ανδρέας Παπανδρέου, είπαμε να κάνουμε και ένα δωράκι στον εαυτό μας, αλλά όχι μέχρι τόσα. Αυτός όμως το δωράκι το θεωρούσε μέχρι τόσα, ο πρόεδρος της ΔΕΗ. Ο κάποιος άλλος μέχρι τόσα, ο άλλος μέχρι τόσα, και χάθηκε τελείως ο έλεγχος, διότι ο καθένας που ασκούσε ένα κρατικό δημόσιο αξίωμα ενδιαφερόταν για το δωράκι του ή για το τεράστιο δώρο, αναλόγως τι δυνατότητες είχε. Πώς θα βρεθεί, καταστράφηκε ο ελληνικός λαός. Πώς θα βρεθεί, κύριε Αλικάκο, σήμερα, πώς θα βρεθεί σήμερα και θα ξεφύγει ο Έλληνας? Εγώ δεν θα σας μιλήσω για την Τρόικα, γιατί η Τρόικα για μένα είναι το τελευταίο σκαλί. Η Τρόικα, αυτή τη στιγμή για τον Έλληνα πολίτη, και θα πρέπει να γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης, είναι το τελευταίο σκαλί, ρε παιδιά. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι άμα έχετε άτομα σαν και αυτούς, οι οποίοι έχουν πάρει και έχουν καταρριμάξει το δημόσιο και συνεχίζουν να καταρριμάζουν το δημόσιο. Έτσι είναι. Εδώ με τον Σαμαρά, μόλις μπήκε πάνω, έδωσε 900 εκατομμύρια δολάρια στο Μέγα. Γιατί, ρε φίλε, γιατί δεν πας να χρεωθήσεις καμία τράπεζα ευρωπαϊκή και να βάλεις και κανένα σπίτι εκεί πέρα σαν κολάρο που λένε στην Αμερική, και μην πληρώσεις τη δόση σου, να στα πάρουν όλα. Όχι, σου λέει. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, τον μπλα 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 μπλέει, θα είμαστε με την κυβέρνηση, πρώτοι θα είμαστε εμείς, και να, και ο ελληνικός λαός πεινάει. Τα παιδιά πάνε νηστικά στα σπίτια τους. Καταστρέφεται, όχι μόνο πεινάει. Καταστρέφεται, φεύγει η νεολαία μας, η νεολαία σας από την Ελλάδα, βγαίνει στο εξωτερικό,
δεν έχουν οι ανθρώποι, αντί να μαζέψει η Ελλάδα και τους Έλληνες του εξωτερικού στην Ελλάδα μέσα, μαζεύει τη Σάρα και τη Μάρα και το κακό στην απάντημα και διώχνει τους γνήσιους Έλληνες. Το σύστημα που έχουν. Έτσι είναι. Αρρωστημένο σύστημα. Εγώ το λέω 35 χρόνια. Αρρωστημένο σύστημα. Τελεία και παύλα. Παρόλο που με λέγανε ότι είσαι εναντίον της Ελλάδος, βρίζεις την Ελλάδα, δεν βρίζω κανένα. Ναι, η ληστεία του δημοσίου συνεχίζεται. Μάλιστα. Δεν έχουν κανένα φραγμό. Έχουν στήσει έτσι ένα νομικό περίβλημα και ένα συνταγματικό περίβλημα, ένα τείχος προστασίας. Έχουν και τη δικαιοσύνη από κοντά μαζί τους και δεν μπορεί να τους πειράξει κανένας. Πώς όμως μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, πέστε μου κύριε Αλικάκου, πώς μπορούμε να τους στριμώξουμε όλους αυτούς στη γωνία, να ελευθερωθεί η Ελλάδα? Όχι να ελευθερωθεί η Ελλάδα από το μνημόνιο, από αυτούς και από αυτό το σύστημα. Ναι, να ελευθερωθεί. Γιατί μόλις η Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι, στην Ελλάδα που με βλέπετε, απελευθερωθεί από αυτούς τους καρκαρίες, το μνημόνιο μέσα σε μια εβδομάδα θα εξαφανιστεί από την Ελλάδα. Έτσι είναι. Δεν είναι το μνημόνιο αυτό, δεν είναι το μνημόνιο ο εχθρός σήμερα της Ελλάδας. Μα αυτό έχουν βρει αυτοί και αυτοί λένε, οι πολιτικοί το λένε και συνεχίζουν να υποστηρίζουν. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές που πρέπει να γίνουν και οι προσαρμογές έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι αυτά. Καλώς λέει αυτά που λέει το μνημόνιο, αν και δεν είναι η ουσία εκεί πέρα. Η ουσία είναι ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αποπληρώνει τα χρέη του, τα τεράστια χρέη. Αυτό είναι το μνημόνιο. Και λέει όμως και τα υπόλοιπα για τις μεταρρυθμίσεις, αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν στο ελληνικό δημόσιο. Βεβαίως πρέπει να γίνουν και έπρεπε να έχουν γίνει. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι το μνημόνιο. Το πρόβλημα είναι το πολιτικό σύστημα. Πώς θα αλλάξει το σύστημα αυτό, με ποιο τρόπο θα αλλάξει, μπορείτε να μου πείτε? Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, Άγγελε. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Η λύση είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός και στις δημοκρατίες και στις δυτικές μάλιστα. Εγώ σκέφτομαι το εξής, η μόνη λύση που είναι να πάμε στην Αλβανία. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Για να ακούσουμε. Είναι μια γνώμη δικιά μου. Θα μιλήσουμε και θα κάνουμε μια τηλεόραση πανελλαδική που θα λέγεται «Η Ελεύθερη Ελλάδα» ή «Η Απελευθέρωση της Ελλάδος». Θα πάμε στην Αλβανία, θα πάμε στα Σκόπια, στη Βουλγαρία και Ανατολική και Δυτική Τουρκία και θα εκπέμπουμε από όλα τα μέρη. Γιατί στην Ελλάδα θα σε αφήσουν ζωντανόν, θα σε καθαρίσουν στη γωνία. Και θα αρχίσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο ακριβώς ό,τι συμβαίνει με αυτό το καθεστώς και κάθε καθεστώς. Μέχρι να τα αλλάξουν. Τι θα κάνουν μετά? Κύριε Παπαντρέου, δεν βγήκανε όλοι. Συγγνώμη, κύριε Παπαδοπούλου, δεν βγήκανε όλοι. Μίκης Θοδωράκης, Νταλάρας, η Μελίνα Μερκούρη, οι Παπαντρέιδες, Καραμαλίδες, όλοι δεν βγήκαν στο εξωτερικό και κάνανε την προπαγάνδα τους μέχρι που λέγανε μην ξαναπατήσετε στην Ελλάδα, και όσο αυτοί φοβερίζανε και λέγανε στους Αμερικανούς μην πάτε στην Ελλάδα, να ο τουρισμός στην Ελλάδα. Αλλά έκανε την προπαγάνδα τους, έτσι δεν είναι? Να αρχίσουμε και εμείς να συνδυάσουμε μια οργάνωση εξωτερικού και να αλλάξουμε το σύστημα. Πολύ απλό, να είναι πατριώτες όμως. Έτσι το βλέπω εγώ. Κεφαλονίτικα. Ναι. Σωστή. Επανάσταση, μεταξάς υπόθεση. Και έξυπνη σκέψη. Εσύ, κύριε Πρόεδρε, πώς το βλέπεις το πράγμα? Κύριε Αλεκάκη. Πώς το βλέπεις, κύριε Πρόεδρε? Θα σας πω γιατί ήρθα να με... δεν θα κάτσω και πάρα πολύ. Αλλά θα σας πω έτσι μία γνώμη δική μου που τη συζητάμε στους συλλόγους, στην Ομοσπονδία, στις κοινότητες. Ότι σε μία εικοσαετία βλέπω να μένουν στην Ελλάδα 5 εκατομμύρια ηλικιωμένοι, όλη η νεολαία θα έχει φύγει και θα έρχεται οποιοδήποτε να μας παίρνει και να μας κάνει ό,τι θέλει. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα μας θα πάει μπροστά με τους τρόπους αυτούς. Έχουμε πάρα πολύ μακρύ δρόμο και η νεολαία, έχω εγώ παραδείγματα τέλος πάντων, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω και 100 παιδιά ελληνόπουλα στο Μόντρεαλ του Καναδά που ψάχνουν για τα χαρτιά τους, για δουλειές, τώρα μόλις έχουν έρθει από την Ελλάδα. Και εδώ στη Φλόριδα έχουν έρθει πολλοί. Και στην Αμερική και παντού. Δηλαδή αδειάζει η πατρίδα μας από την νεολαία. Να μου πείτε, κι εγώ έφυγα 15 χρόνο παιδί. Άλλες εποχές. Αυτό ήταν το 65. Το 65 ήταν άλλες εποχές σήμερα. Δεν έπρεπε, λέει, η Ελλάδα μου να έχει φτάσει, γιατί το 65 ζούσα πολύ καλύτερα από ό,τι ζουν σήμερα στην Ελλάδα. Και με πολύ λιγότερα προβλήματα. Ναι, ναι.
Αυτό ήθελα να σας πω και ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί πρέπει να αποσυρθώ. Ναι, θα το αφήσω στο πρόεδρο, θα παραμείνουμε να πάρουμε τηλέφωνα, κύριε Αλικάκο, θα πάρουμε τηλέφωνα τώρα. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, να έχεις καλό βραδάκι. Ευχαριστώ. Καλή, θα τα πούμε αύριο πάλι. Καλή επιτυχία και ο Θεός να βάλει το χέρι του, όπως σας είπα και προηγούμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αλικάκο τώρα στην οθόνη, που είναι εδώ, και να πάμε στα τηλέφωνα. Αλλά πρωτού όμως να υπενθυμίσουμε. Εγώ πιστεύω, θα τα πούμε αύριο πρόεδρε, εγώ πιστεύω το εξής. Υπάρχουν Έλληνες πατριώτες στο εξωτερικό και μέσα στην Ελλάδα. Και υπάρχουν Έλληνες πατριώτες με πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Άμα αρχίσουμε να κάνουμε αυτό και να εκπέμπουμε και κάθε Έλληνας να βλέπει αυτό το κανάλι που θα είναι για την ελευθερία της Ελλάδος, πιστέψτε με, ο ελληνικός λαός θα κατέβει με το ψήφο του και θα βγάλει μια κυβέρνηση σωστή, η οποία θα είναι τόσο παροδονύναμη που θα τους πιάσει όλους, θα τους κλείσει φυλακή. Χωρίς δικτατορίες, χωρίς τίποτα. Απλούστατα να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός. Η νεολαία στην Ελλάδα, και τους υπερευχαριστώ, μου στέλνουν τόσα μηνύματα. Νέοι άνθρωποι, ακόμα και παιδιά κάτω των 18 χρονών, 16, 15, 14 χρονών, παρακολουθούν την εκπομπή, κύριε Λυκάκο. Και κλαίνε αυτά τα παιδιά. Χρειαζόμεθα, λέει, τη βοήθεια σας. Όχι τη χρηματική βοήθεια, όχι λεφτά, τη βοήθεια σας. Να ξεσηκωθεί ο Έλληνας εξωτερικού, να αλλάξουμε το κατεστημένο της Ελλάδος. Δεν πάνε πουθενά όπως πάνε. Όχι, δεν πάνε, συμφωνώ. Πρέπει κάτι να γίνει, πρέπει να γίνει αλλαγή στο Σύνταγμα. Να ελευθερωθεί ο ελληνικός λαός από αυτή τη λεγόμενη δικτατορία των 40 ετών. Αυτοί οι άνθρωποι ονομάζουν και έχουν και το θράσος να λένε ότι δεν υπήρχε ποτέ η δημοκρατία στην Ελλάδα. Και ότι η δημοκρατία άρχισε από τη στιγμή που ήρθε ο Παπανδρέος στην Ελλάδα. Ναι, τελά λένε, πράγματα. Ναι. Το είπε και μάλιστα στη Βουλή, το είχαν πει αυτό. Το είχε πει ο Πάγκαλος μάλιστα. Ναι, τρελά πράγματα. Η προηγούμενη Βουλή, ναι, ότι η δημοκρατία άρχισε το 1981. Ναι, τότε έλεγε, ποια δημοκρατία. Εδιάλυσε την Ελληνίδα, εδιάλυσε το ελληνικό σπίτι, εδιάλυσε την οικογένεια, τη γλώσσα, τα πάντα έχει διαλύσει. Την εκκλησία, τα πάντα. Πώς είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος να χωρίζει την γυναίκα του ανοιχτά και να πάει να παντρεύεται μία Ρωσινοδός, ερωτώ, και να ανέχεται ο ελληνικός λαός, ο οικογενειάρχης, τέτοια σκάνδαλα μέσα στο ελληνικό κράτος. Στην Αμερική να βρεθεί κανένας δήμαρχος ή να βρεθεί κανένας πρόεδρος και να παρατήσει τη γυναίκα του, την άλλη μέρα είναι εκτός βουλής. Πιστέψτε με. Λοιπόν, 727-725-5555 τα τηλέφωνα για τους φίλους και φίλες. Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Αλικάκο, πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε από εσάς τους ακροατάς μας. Εάν είναι και κανένας να μπει στο Skype, πολύ ευχαρίστως, μπορεί να μπει και στο Skype. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Ορίστε. Λοιπόν, η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Λέγεται. Λέγεται. Λέγεται, παρακαλώ, η επόμενη γραμμή. Ναι, λέγεται. Άγγελε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στον κύριο. Που λέει εδώ, από το 80. Τώρα είναι, έχουν είναι όλοι κλέφτες. Θες γιατροί, θες δικηγόροι. Εδώ κάνουν, φέρνουνε εξωτερικό γυναίκες, έχουν αυτό. Και έχει είναι μπουρντέλο η Ελλάδα. Μπουρντέλο, ξέρεις, από μπουρντέλο. Μπουρντέλο είναι. Τώρα εκεί πρέπει όλους να σκώσουν φυλακή για να γλιτώσουν οι ρέστη. Μα δεν μπορούν να τους κλείσουν, δεν μπορούν να τους κάνει κανένας τίποτα. Είναι ελεύθεροι αυτοί, κυκλοφορούν ελεύθεροι. Είναι ελεύθεροι, αλλά τον Παπανδρέο μια φορά έπρεπε να τον πάρουν με τα λεμόνια. Να του βάλουν όπως εβάλανε του Αλνού, με μουστάρδα και με αυτό, να τον αλείψουν από πάνω κάτω. Λοιπόν, καλό βράδυ. Και να τον διώξουν από εκεί, τι τον δεν και τον καμαρώνουν. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται, λοιπόν, λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Φασίστες. Παρακαλώ, το Σουηδό από τη Σουηδία, φρόνημα. Παρακαλώ, λέγεται. 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 727-725-5555 τηλέφωνα για τους φίλους και φίλες που θα λάβουν μέρος. Παρακαλώ, λέγεται. Λέγεται. Άγγελε, γεια σου. Καλησπέρα στον κύριο Λεμονή.
κατηγορήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου γιατί χώρισε και μετά παντρεύτηκε. Αν ήταν στην Αμερική, τι θα του συνέβαινε? Να σου πω τι θα του συνέβαινε, Άγγελε. Πρόεδρος της Αμερικής την είχε κάτω από το γραφείο του με τα πανταλόνια του ανοιχτά και δεν χώρισε τη γυναίκα του, ούτε η γυναίκα του τον χώρισε. Λοιπόν, όλα τα κακά από εδώ πέρα ξεκινάνε. Από τι το... μας λες τώρα? Από πού παίρνουν μαθήματα οι πολιτικοί της Ελλάδος? Από τους Αλβανούς? Για από την Αμερική? Όχι, είμαστε σοβαροί τώρα. Γιατί δεν το λες και αυτό? Λες αν το έκανε αυτό πολιτικό? Εχώρισε ο Κλίτον, ξέρω, ο Κλίτον. Ο Κλίτον, εχώρισε όμως και παντρεύτηκε. Εγώ δεν λέγω ονόματα, όλος ο κόσμος τα ξέρει. Κοίταξε, ο Κλίτον, να πούμε ονόματα, ελεύθερα μιλάμε στην Αμερική. Δεν ήταν πρόεδρος Αμερικής. Ο Κλίτον, ένα λεπτό. Γιατί Κλίτον δεν τον χώρισε η γυναίκα του για την καρέκλα, Άγγελε? Α, γιατί όμως. Για το κόμμα, για την καρέκλα δεν τον χώρισε. Α, έτσι. Ναι. Συμφωνάς, πιστεύω. Γιατί δεν τον χώρισε? Γιατί άμα χώριζε, θα έπεφτε και από την κυβέρνηση. Όχι. Θα το κάνει πιτσά ό,τι Αμερικανή. Απαγόρευσε το κόμμα να γίνει σκάνδαλο. Γιατί δεν το απαγόρευσε το κόμμα στον Παπανδρέου να μην δίνει την αφορμή? Για τις καρέκλες, Άγγελε, όλα για το χρήμα γίνονται. Στην Ελλάδα έκαναν το λαό πιναλαίο και τώρα δεν μπορεί να αντιδράσει. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδος. Διότι όταν δεν έχεις χρήματα να πληρώσεις τα μπύλια σου που σου κόβουν τον ηλεκτρισμό και το νερό, και δεν έχεις χρήματα να αγοράσεις τροφή και ρουχισμό για τα παιδιά σου, να τα στείλεις στο σχολείο, να λιγοθυμούν στο σχολείο τα παιδιά από την πείνα, τι θα κάνεις? Δεν θα τους ψηφίσεις? Ποιους θα ψηφίσεις? Φυσικά και θα τους ψηφίσεις. Ποιους? Αυτούς που σε φέραν στην κατάσταση που είσαι σήμερα. Βεβαίως, δεν έχεις άλλη επιλογή. Μα γι' αυτό σου λέω. Δεν αφήνουν τα μικρά κόμματα. Δεν είναι αυτό, πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, καλό βράδυ. Και δύο κόμματα στην Αμερική, μία ακόμα, παρένθεση. Ναι. Επιτρέπεται ολόκληρη η Αμερική να έχει δύο κόμματα, είναι δημοκρατικό αυτό? Και πώς θα πρέπει, έχει και άλλα, έχει και το κομμουνιστικό το κόμμα. Το βρίσκεις δημοκρατικό να έχει δύο κόμματα η Αμερική? Έχει και άλλα κόμματα. Ο Γιάννης και ο Γιαννάκης, ο Μπενάκης και ο Βιεννάκης. Έχει και άλλα κόμματα. Οχτώ εσύ, οχτώ ο άλλος. Έχει και άλλα κόμματα στην Αμερική. Λοιπόν, να μην τα λέμε και κατηγοράμε τους Έλληνες. Η μούχλα άρχισε από εδώ. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον κριτικό. Καλησπέρα κύριε Αλυτάκο. Καλησπέρα σας. Τον προτέρου σας εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και να κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς εμφανίστε ως ένα εθνικιστικό κόμμα για όλη την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας. Ενότητας, μάλιστα. Δεν υπάρχουν άλλα κόμματα παρόμοια σαν και εσάς να ενωθείτε, να κάνετε ένα πιο ισχυρό κόμμα? Ναι, θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε εθνικιστικό κόμμα. Είμαστε ένα πατριωτικό κόμμα. Συγγνώμη, πατριωτικό κόμμα. Εκεί ναι, το πήγαινα έτσι, κι εγώ. Έτσι είναι το πιο σωστό. Καταλαβαίνω το νόημά σας και αυτό είναι που θέλετε να πείτε. Γιατί σήμερα ο εθνικισμός στην Ελλάδα έχει πάρει ένα αρνητικό πρόσημο, μια αρνητική χρειά εξαιτίας της Χρυσής Αυγής. Είναι ένα πολιτικό κόμμα το οποίο αυτοχαρακτηρίζεται εθνικιστικό και έχει... Μα τι έχει κάνει η Χρυσή Αυγή? Συγγνώμη, σας διακόπτω. Τις συμπεριφορές που έχει κάνει αυτό το τελευταίο διάστημα πριν από τις εκλογές τις ευρωεκλογές και με δημόσιες εμφανίσεις των πολιτικών του. Και τέλος πάντων έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο σήμερα ο εθνικισμός. Εμείς δεν είμαστε εθνικιστές. Είμαστε πατριώτες Έλληνες που ενδιαφερόμαστε για την πατρίδα μας. Δεν μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές ιδεολογίες. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κόμματα. Και θέλουμε να νοιαστούμε για το εθνικό συμφέρον. Και το εθνικό συμφέρον είναι ένα. Δεν μπορεί να είναι σοσιαλιστικό συμφέρον, κομμουνιστικό συμφέρον ή δεξιό συμφέρον ή αριστερό. Ένα είναι το συμφέρον της πατρίδας και ένα είναι το συμφέρον της κάθε πατρίδας. Λοιπόν, εμείς έτσι βλέπουμε την πολιτική και έτσι θελήσαμε να προσπαθήσουμε να συνεγείρουμε και άλλες συνειδήσεις και άλλες φωνές. Όμως έχετε δίκιο στο ερώτημά σας. Δεν υπάρχουν άλλα κόμματα να μπορέσετε πατριωτικά να κάνετε ένα συνασυνδυασμό, ένα συνασπισμό κομμάτων και να κατεβούν και αυτά ξανά στις εκλογές. Είναι λογικό το ερώτημά σας. Υπάρχουν.
αλλά όμως είναι πολύ δύσκολη η συνεργασία. Είναι δύσκολη η συνεργασία, διότι στην πράξη εμείς καλέσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου, καλέσαμε διάφορα μικρά κόμματα. Δεν ευωδόθηκε αυτή η προσπάθεια. Δεν κατορθώθηκε να γίνει μία συνεργασία. Για διάφορους λόγους. Αλλά γιατί είναι ο κύριος λόγος? Ποιος είναι ο κύριος λόγος? Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος ισχυρός για να τραβήξει όλες αυτές τις πολιτικές δυνάμεις και να τις ενώσει. Γιατί η ενότητα αυτή χρειάζεται και κάποιον ισχυρό. Και ο ισχυρός είτε έχει χρήματα, είτε είναι μία αναμφισβήτητη ηγετική προσωπικότητα, την οποία όλοι θα ακολουθήσουν. Δεν υπάρχει ούτε το ένα, ούτε το άλλο μέχρι στιγμής για να μπορέσει να γίνει αυτή η ένωση των κομμάτων. Ούτε χρήματα υπάρχουν, ούτε και εμφανίζεται μέχρι στιγμής κάποια ισχυρή προσωπικότητα. Αυτές οι ισχυρές προσωπικότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο έλξης για χιλιάδες λαού, δεν τολμούν να κατέβουν και να δραστηριοποιηθούν πολιτικά. Μένουν στα σπίτια τους ή περιμένουν, νομίζω, τι θα τους τάξουν κάτι καλό για να απολαύσουν και αυτοί όπως απολαμβάνουν οι περισσότεροι από την πολιτική. Αυτός είναι ο λόγος που δεν συσπυρώνονται όλες αυτές οι πατριωτικές δυνάμεις. Αυτή είναι μια εκτίμηση που κάνω εγώ μετά από 3 σχεδόν χρόνια πολιτικής δραστηριοποίησης. Κύριε Αλικάκο, έχει ακουστεί ότι ο πρίγκιπς Νικόλαος ετοιμάζει κόμμα. Το έχουν πει και δημοσιογράφοι από την Ελλάδα. Δεν νομίζω αυτός ο άνθρωπος με προσωπικότητα του πρώην βασιλιά Κωνσταντίνου ο γιος να μην είναι ένας πατριώτης. Τη στιγμή την οποία μεταφέρονται στην Ελλάδα, ζουν στην Ελλάδα, ψηφίζονται στην Ελλάδα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μία τέτοια κίνηση θα ήταν άξιση, την οποία την έχουμε ζήσει εμείς οι μεγαλύτεροι από εσάς, γιατί είμαι μεγαλύτερος σας. Όπως είπε και ο κύριος προηγουμένος πρόεδρος των Ιωνίων, το 65 δεν είχαμε τα χάλια που έχει σήμερα η Ελλάδα. Ζούσαμε πολύ όμορφα, πολύ ωραία, με τη βασιλευόμενη δημοκρατία, άσχετα τι κάνανε τα κόμματα τότε του Παπανδρέου, το Ασπίδα και ΣΥΑ, και αναγκάσανε τότε στον Παπαδόπουλο να πάρει τα ενία της χώρας, γιατί ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν ακόμα ανήλικος στην ουσία και άπειρος, δεν είχε την πυγμή και την πείρα του πατέρα του Παύλου, και έτσι τον έφαγε αυτή η περίπτωση. Λοιπόν, γιατί λέτε δεν υπάρχουν? Υπάρχουν. Γιατί δεν κοιτάζετε να συνονοηθείτε μεταξύ, να ψάξει ο ένας τον άλλο? Πόσο ΣΥΡΙΖΑ έκανε συνασπισμό? Το 3%, το 2% της Ελλάδος που ήταν επί χρόνια. Πώς έκανε συνασπισμό σήμερα και ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ και κοιτάζει να σας φάει όλους? Λοιπόν, πώς εσείς οι πατριώτες δεν μπορείτε να μαζευτείτε? Ο κύριος Βελόπουλος λέει συνέχεια σε κάθε εκπομπή που βγαίνει Σαββάτο Κυριακή στον Αγγελά, το πρόγραμμα που το βλέπουμε εδώ στην Αμερική, ότι ακούγεται περισσότερο το όνομα του βασιλέως Κωνσταντίνου. Τι γίνεται λοιπόν? Είναι ψέμα αυτό ή αλήθεια? Ακούγεται ή δεν ακούγεται στην Ελλάδα? Γιατί εγώ να σας πω, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω ζήσει τη βασιλευόμενη δημοκρατία από μικρό παιδί και έχω καταλάβει την αλήθεια. Είμαι ένας λαϊκός Έλληνας. Για να μας ακούσουμε λοιπόν. Απαντήστε μας, κύριε Αλικάκο, και συγγνώμη για... Παρακαλώ. Αυτά διάμε όπως θέλετε να τη χαρακτηρίσετε. Αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Πέστε μου παρακάτω αν μπορείτε. Πίζω και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ωραία. Για να σου απαντήσω στην τηλεόραση. Ναι. Κοιτάξτε, οι φήμες για πολιτική δραστηριοποίηση του πρίγκιπος Νικολάου ήταν το τελευταίο διάστημα αρκετές, και μάλιστα και για τις ευρωεκλογές το 2014. Όμως, από ό,τι μπορώ να γνωρίζω εγώ, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Η βασιλική οικογένεια δεν πρόκειται να δραστηριοποιηθεί πολιτικά στην Ελλάδα με τη δημιουργία κάποιου πολιτικού κόμματος. Αυτές είναι οι πληροφορίες τουλάχιστον τις οποίες έχω εγώ. Και τέλος πάντων, αν επρόκειτο ο υιός του Κωνσταντίνου, ο Νικόλαος, να δραστηριοποιηθεί πολιτικά, πότε περιμένει να γίνει αυτό το πράγμα?
Είχαμε εκλογές το 2012 δύο φορές, και το Μάιο και τον Ιούνιο, όπου υπήρχε ένα διάχυτο λαϊκό επαναστατικό ρεύμα στην Ελλάδα. Και αυτό βγήκε και στην κάλπη. Διότι ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία τότε πήρε 19%, το χαμηλότερο ποσοστό που έχει πάρει ποτέ, και ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν η ανερχόμενη δύναμη πήρε 16% το Μάιο. Mm-hmm. Ήταν η χρυσή εποχή εκείνη την ώρα για να παρουσιαστεί μια τέτοια πολιτική δύναμη σαν αυτή που αναφέρατε. Δεν έγινε. Δεν έγινε τον Ιούνιο. Δεν έγινε στις ευρωεκλογές του 2014. Δεν γίνεται τώρα που υπάρχει αυτή η πόλεση. Πότε θα γίνει? Άρα δηλαδή, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Λοιπόν, όχι, πάμε. Εγώ σας λέω, με όση βέβαια γνώση μπορώ να έχω στο θέμα, ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, τέτοια πιθανότητα, πολιτικό κόμμα με τον πρίγκιπα Νικόλαο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Όπως επίσης δεν υπάρχει και δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί πολιτικά ο πρώην, ο τέος βασιλεύς της Ελλάδος. Ούτε και αυτός μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα από τέτοια πρόσωπα. Διότι αν υπήρχε θα είχε εμφανιστεί. Τουλάχιστον αυτό αναφέρω σαν ένα λογικό επιχείρημα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Η δυνατότητα, επαναλαμβάνομαι, είναι στα χέρια του ελληνικού λαού. Αλλά όμως ο ελληνικός λαός είναι παγιδευμένος αυτή τη στιγμή μεταξύ Σκύλας και Χάριβης. Το απολυτικό σύστημα από τη μια μεριά και το δημοσιογραφικό και το ΜΜΕ από την άλλη. Τον έχουν παγιδεύσει και τον καθοδηγούν όπως θέλουν. Αν ο ίδιος ο ελληνικός λαός δεν αναζητήσει επιτέλους άλλες πολιτικές δυνάμεις να κοιτάξει ποιο είναι το συμφέρον της πατρίδος και όχι το ατομικό το δικό του, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε κάτι στην Ελλάδα. Και επειδή αναφερθήκατε πολλές φορές προηγουμένως στη συζήτηση για την ελληνική νεολαία, σήμερα το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας είναι αυτό ακριβώς, ότι οι Έλληνες νέοι σηκώνονται και φεύγουν και θα γεράσει η Ελλάδα και ακόμα και ο μέγας ηγέτης να παρουσιαστεί και ακόμα αυτή η προσωπικότητα, όποιον θέλετε πέστε τον Νικόλαο, τον όποιον βάλετε, τι να ηγηθεί, σε ποια χώρα να ηγηθεί? Τη χώρα των γερόντων που θα είναι 6 και 7 εκατομμύρια γέροντες στην Ελλάδα και θα μαραζώσει πλέον το ελληνικό έθνος? Τι να κάνει πλέον αυτός ο ηγέτης που θα έρθει στην Ελλάδα? Αν δεν ξυπνήσουν σήμερα οι Έλληνες να κοιτάξουν ότι αυτό το πολιτικό σύστημα τους οδηγεί στην καταστροφή και να πάψουν να το ψηφίζουν, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Και να κρατήσουν τα παιδιά τους στη χώρα. Ο κάθε γονιός πρέπει να κρατήσει το παιδί του στη χώρα, να μην το αφήσει να φύγει. Διότι άμα φύγει, είναι σαν να καταστρέφει την πατρίδα του εκείνη την ώρα. Και να κοιτάξει, να ανοίξει τα μάτια του, έχει μία ψήφο κάθε ένας πολίτης. Πρέπει να με σοβαρότητα να κοιτάξει πού θα τη δώσει αυτή την ψήφο. Και όχι τι θα του πούνε το βράδυ στα κανάλια και οι διάφοροι ηθοποιοί και οι γελοί αυτοί που βγαίνουν στα κανάλια κάθε βράδυ. Πάμε στην άλλη τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Είμαι ο Γκάς Ακοβάκης από το Μαϊάμι, τι κάνεις? Γεια σου Γκάς από το Μαϊάμι, μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Είναι από τις σπάνιες φορές που ακούω μια ποιοτική πολιτική συζήτηση μεταξύ εσένα και του κυρίου Αλικάκου. Καταρχάς, με ευχαριστεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο κύριος Αλικάκος λέει τα πράγματα με το όνομά του, δεν ζαχαρώνει την καραμέλα, όπως με sugar coating, you know. Okay. Και έχει ένα όραμα για μια τίμια κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Αλικάκο, μαζί μου. Το θέμα που σκέφτομαι είναι ότι επειδή στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια και μετά τη μεταπολίτευση υπάρχει τόση μεγάλη διαφθορά, υπάρχει τόσο μεγάλο βρώμικο παιχνίδι προσχεδιασμένο πριν για να γίνει από όλα τα κόμματα, είτε δεξιά, είτε σοσιαλισμό, είτε οτιδήποτε, καταρχάς να διευκρινίσω κάτι, ότι δεν ανήκω σε κανένα απολύτως κόμμα. Αυτό είναι τελεία και παύλα. Αλλά όλοι οι πολιτικοί έχουν μάθει βέβαια στο μέλι, έχουν μάθει στη ρεμούλα, έχουν μάθει to get away with murder, πώς το λένε ελληνικά, you know, και να σκοτώσεις θα είσαι ελεύθερος. Και όλο αυτό τους έχει δώσει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Καταρχάς, θα πω στον κύριο Αλικάκο κάτι.
ότι το Ελληνικό Σύνταγμα είναι το μόνο σύνταγμα στον κόσμο το οποίο έχει 2.500 περίπου νόμους. Και ας με διαψεύσει ο κύριος Αλικάκος. Το funny thing είναι ότι κανένας νόμος δεν εφαρμόζεται. Στο Σύνταγμα, στα χαρτιά, υπάρχουν. Οι νόμοι είναι γραμμένοι. Και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και παντού. Αλλά δεν εφαρμόζονται. Όταν, όπως είπατε πριν, όταν κλέβει ο κάθε πολιτικός 15, 20, 50, 100 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν πάει ποτέ φυλακή. Αυτό είναι get away with murder. Λοιπόν, εάν γινόταν, όπως είπε και ο κύριος Αγγελάτος, αυτό το πράγμα στο 0,01% στην Αμερική ή στον Καναδά, εγώ θα μιλήσω για την Αμερική γιατί είμαι Αμερικάνος πολίτης, αυτός που θα το έκανε θα πήγαινε στα επόμενα 5 λεπτά στο κελί, στη φυλακή. Λοιπόν, επειδή αυτό όλοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά στην Ελλάδα, ότι δεν πρόκειται να γίνει, γι' αυτό κάνουν ό,τι θέλουν. Εσείς πώς το οραματίζεστε αυτή την τίμια κυβέρνηση που να εφαρμόζονται οι νόμοι, οι δίκαιοι νόμοι, και να υπάρξει καλυτέρευση, πρόοδευση με το ελληνικό κράτος. Γιατί όλοι λένε θέλουμε μια καλύτερη Ελλάδα, θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο και εντάξει, παραμύθια. Κανένας όμως δεν το κάνει. Έχετε δίκιο. Είναι όλοι λένε τα αυτονόητα. Όλοι θα πούνε την καλύτερη Ελλάδα, την ανάπτυξη. Ακριβώς. Αλλά κανείς δεν τα κάνει. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αυτό το οποίο είπατε εσείς. Το μέλι και όπως το χαρακτηρίσατε και επίσης η ατιμωρησία. Μπράβο. Πολύ βαριά έννοια αυτή τη στιγμή για ακριβώς. Την Ελλάδα που εξηγεί και πάρα πολλά έτσι όπως το χαρακτηρίσατε εσείς. Η ατιμωρησία. Όταν οι πολιτικοί στην Ελλάδα αισθάνονται ασφαλέστατοι στη σιγουριά των κρατικών αξιωμάτων τους και ποτέ δεν πρόκειται κανείς να τους ενοχλήσει, γιατί να μην πέσουν πάνω στο μέλι. Εμείς, λοιπόν, κύριε Αλικάκο, κατά τη γνώμη σας αυτό μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο? Κοιτάξτε, βεβαίως μπορεί να αλλάξει. Βεβαίως μπορεί να αλλάξει και έτσι είναι και η διαδρομή όλων των χωρών. Περάσανε από παρακμή, διαφθορά, όμως κάτι γινότανε και τα πράγματα άλλαζαν και ερχόταν μια καλύτερη μέρα, ένα καλύτερο αύριο για τους λαούς. Ναι, εντάξει, και αυτά είναι γενικότητες και συγγνώμη για την έκφραση αυτή. Συγκεκριμένα. Δύο προτάσεις, γιατί λίγο θα μας κλείσει ο... Ναι, έχω μισό λεπτό. Έχω μισό λεπτό. Ούτε μισό λεπτό. Συγκεκριμένο, για να γίνει αυτά τα πράγματα, η Ελλάδα χρειάζεται σήμερα ένα νέο σύνταγμα, όχι αναθεωρημένο σύνταγμα. Καινούριο σύνταγμα. Μια συντακτική βουλή, την οποία την αποκρούν σαν το διάολο το λιβάνι. Δεν τη θέλουν τη συντακτική βουλή, αλλά ζητάνε αναθεωρητική βουλή για να κρατήσουν αυτά τα στοιχεία του πολιτεύματος τα οποία τους εξυπηρετεί και να μην πάνε σε μια συντακτική όπου θα τεθεί πρωτογενές δίκαιο. Εάν για το reality θα παραμείνει στα όνειρά μας, θα συνεχίσει η Ελλάδα να είναι όπως είναι και ακόμα χειρότερα στο βόθρο και τελεία και παύλα. Ωραία, Κώστα, σας αφήνω. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. Μια τελευταία γραμμή για ένα σέκερ, λέγεται. Ναι. Ωραία, δεν πρέπει να τηλέφωνα, μας παίρνει ο χρόνος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αλικάκο, τον Νικόλαο. Από το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας, ο πρόεδρος, έτσι δεν είναι? Ο ναι. Πρόεδρος της Εθνικής Ενότητας, κρίμα που δεν τρέχετε. Εγώ θα ήθελα οι Έλληνες να βρουν άτομα σαν και εσάς. Βεβαίως δεν παίρνω θέση εγώ, γιατί δεν μένω στην Ελλάδα. Μπορώ να μιλήσω για την Αμερική, αλλά από αυτά που ακούω κάθε μέρα και βλέπω στα κανάλια από την Ελλάδα, είναι φρικτό. Τι να πεις παρακάτω? Το μόνο που μπορώ να πω στους Έλληνες, ψηφίστε σωστούς ανθρώπους να αλλάξουν το σύνταγμά σας. Αν δεν αλλάξει το σύνταγμα, δεν πάτε πουθενά. Καλό βράδυ, κύριε Λιακάκο, και χαρήκαμε που σας είχαμε και πάλι. Για την επικοινωνία. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή δύναμη. Και ευχόμαστε επίσης για την πατρίδα μας κάτι καλό. Τουλάχιστον οι Έλληνες να ψηφίσουν στις 25 Ιανουαρίου. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλικάκος Νικόλαος, πρόεδρος του Συνδέσμου Εθνικής Ενότητας.
Αυτά μέχρι στιγμής στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το έργο της εβδομάδας, της βραδιάς. Θα είμαι και πάλι μαζί σας αύριο εδώ πέρα με τον Παραγίτη του Ντουλάτου στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Έχει να βγει αρκετό καιρό και θα έχουμε το θέμα μας η εξαφάνιση του Έλληνα από τον πλανήτη Γη και τις ελληνικές γνώσεις. Μην το ξεχάσετε, αύριο στην εκπομπή μας Ελεύθερη Γνώμη.